Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες και αν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Καλό ξεκίνημα στα παιδάκια μας, καλό ξεκίνημα στα σχολεία, καλό ξεκίνημα στα σχολικά, καλό ξεκίνημα για τους μπαμπαδομαμάδες, παππουδογιαγιάδες που σήμερα ξύπνησαν πάλι νωρίς να πάνε τα φιντάνια, να πάνε τα βλαστάρια τους στο σχολείο. Που χθες δεν μπορούσε καν να κοιμηθεί το βράδυ. Λίγο άγχος για την επόμενη μέρα και τα λοιπά. Ναι, μεν χαρούμενοι γιατί θα βλέπαν πάλι τους συμμαθητές τους μετά από 15 μέρες, αλλά υπήρχε και αυτό το παράπονο. Δεν μπορούσε εκείνο το χιόνι που έριξε το Σάββατο να το ρίξει Τρίτη. Ε! Πόσες ευχές παιδιών! Ρε Κοέλιο, δεν πας να κουρέψεις κανένα πρόβατο! Οι πλανήτες λέει και τα λοιπά. Και οι πλανήτες. Αν ήταν οι πλανήτες να ικανοποιούν τις επιθυμίες μας, άμα θέλεις λέει κάτι, λέει συνωμοτεί το σύμπαν. Ποιο το σύμπαν, καταρχήν υπάρχουν άλλες μάρκες, καλύτερες από το σύμπαν. Λέω εγώ τώρα. Καταρχήν πρέπει να πω το δώρο που δίνουμε σήμερα. Με μείον 4 έξω, κάποια μαλαμπίπιπ πρέπει να έκανε ο υδράργυρος, του αφαίρεσαν 4 βαθμούς, ή μπορεί και να μην έκανε, δηλαδή ο άνθρωπος απλά να πέταξε μία ανοιχτή χαρτοτενία. Ε? Πώς το βλέπεις ρε και όσοι, δεν είναι πιθανό. Ο υδράργυρος. Μείον 4 λέει. Ρε παιδιά! Όχι, μείον 4. Και υπάρχει κάποιος άλλος, ο Κέλσιος μήπως ή ο Φαρενάιτ, που θα πάρει κανένα χάρτινο πρωτάθλημα. Παίζουν αυτοί μεταξύ τους. Ο Κέλσιος ο Μπίμπιπ, αυτός φίλε τα έχει κάνει όλα. Ο Κελσίου. Αυτός. Ο Μπίμπιπ. Με μείον 4 έξω λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα. Ό,τι μας λέτε παιδιά, εμείς τρέχουμε να ξέρετε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Γι' αυτό σήμερα δίνουμε μία σόμπα χαλαζία. Σήμερα δίνουμε μία καταπληκτική θερμάστρα χαλαζία από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Πρώτο πράγμα, όχι τίποτα δευτεράτζες, να ξέρετε. Γιατί κυκλοφορούν διάφορα β' προϊόντα στην αγορά. Εκεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, τηλεφωνάκι 8 παρα 5. Ο Μάκης, τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Πήγα προχθές από εκεί, Μάκη, μπορούμε να δω. Βεβαίως. Δεν μου ξαναείπε ο άνθρωπος, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω πάλι. Τάκ, 8 παρα 5 τηλέφωνο. Γι' αυτό τον αγαπάω. Γι' αυτό είναι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικό στην πόλη. 52 χρόνια προσφοράς. Καλά, όχι τώρα για τη σόμπα χαλαζία, γιατί έχουμε δώσει και τηλεοράσεις και 55 και 40, και 34 και 43 και σκούπες και κλιματιστικά και τα πάντα όλα. Σήμερα λοιπόν δίνουμε μια τέτοια σόμπα χαλαζία. Να διευκρινίσουμε για τους άσχετους όπως είμαι κι εγώ, δεν χρειάζεται να ρίξει χαλάζι για να πάρεις μια σόμπα χαλαζία. Ούτε τη λέμε έτσι επειδή την μπαίνεις για να τη χαλάσεις. Ούτε πρέπει να είσαι από τη χαλάστρα. Μικρές ανόητες διευκρινίσεις για αυτούς οι οποίοι δεν είναι της τεχνολογίας και είναι ντουγάνια και αβαβάου παπαβάου όπως είμαι και εγώ. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αλλά επειδή δεν είναι μέσω πολυτελείας, ας πούμε, τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, ένα κινητό ή ένα τάμπλετ, αλλά είναι μέσω ανάγκης, θα δώσουμε την δυνατότητα και εσάς μέσω και του τηλεφώνου, μέσω του σταθερού τηλεφώνου, να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση για τη σόμπα χαλαζία από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που είναι ο χορηγός πρώτης ώρας. Δεν ξεχνάτε τα νοστιμότερα γλυκά, τα ωραιότερα λαχταριστά φρεσκότατα τσουρέκια, ψωμάρες το πρωί, τυροπιτάκια, τον καφεδάκι σας, βασιλόπιτες γιατί σύλλογοι, ομάδες, οργανισμοί, αυτά κτλ. Εξακολουθούν και μέσα, νομίζω μέχρι και το Πάσχα να κόβουν πίτες, κανονικά φίλε, έτσι, κανονικά μέχρι το Πάσχα. Γι' αυτό λοιπόν, Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε στην Καρολή και Δημητρίου 237 και 163, να τρέχουν τα σαλάκια σας να τρώει η μάνα και να μην δίνει στο παιδί. Δεν είναι πιο ωραίο να πεις να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Έτσι δεν πάει η πρόταση. Έχω Χρήστο Κιώση το βουνό, το Αραράτ των ηχοληπτών. Ο άνθρωπος που με το εκτόπισμά του και με τα μπλιμπλίκια του μας χαϊδεύει τα αυτιά, κυρίες και κύριοι. Αλλιώς, ό,τι και να λέγαμε εμείς, άμα δεν ήθελε αυτός, θα τα έλεγα μέσα εδώ πέρα σε αυγοθήκες. Θα μ' άκουγε μόνο η κυρία Λένε που καθαρίζει έξω. Αυτός λοιπόν είναι ο αγωγός. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Συγγνώμη, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Για σένα. Έχουμε διάφορα πραγματάκια να πούμε. Φυσικά, το ωραιότερο και το φρεσκότερο ψάρι δεν ξεχνάτε στα δύο καταστήματα. Στο Αιγαίον, Ψαραγορά Αιγαίον και στην Αγίου Δημητρίου. 70-214.000 και στο ωραιόκαστρο ανεβαίνοντας Θεσσαλονίκη 40-69-56-66 ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ψάρι. Και όχι μόνο αυτό, οι μάγκες, η οικογένεια Ιωαννίδη έκανε σπουδαία πατέντα διότι, τι έκανε, έπιασε, σας το καθαρίζει κιόλας,
Όχι εντόστια, όχι λέπια, όχι μυρωδιά, η κουρτίνα και το σπίτι και. Ναι. Και ο άνθρωπος, πιστεύω καθαρά για τη μουρμούρα κάθε γυναίκας, λέει παιδιά, αφήστε το. Δεν γίνεται να στακάνει ζέπελιν κάθε φορά που θέλετε να φάτε ψάρι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τι κάνουμε, το καθαρίζουμε εδώ, βγάζουμε λέπια εντόστια αυτά κτλ. Το ψήνουμε, το τηγανίζουμε, το παίρνει έτοιμο και είσαι βασιλιάς, είσαι αρχοντόπουλο. Αρχοντόπουλο. Κωστή αυτό ο Κελσίου Ρουμάνο είναι. Αληθεύει ότι η Φαρενάιτ φοράει χιτρινό μαύρα. Τι θα έλεγε να βάλουμε. Γεια σου, ρε Φράγκα Αντώνη. Στο θέμα θεία δίκη και αυτή την αλ. Ε. Και αυτή την αλ. Διχτυριντάχνταχτ. Θεία δίκη να τη βάλουμε και αυτή μέσα. Αμα. Να τη βάλουμε. Για τον Μπρίγκοβιτ συζητάμε. Όχι τώρα μία μέρα, όχι δύο, όχι τρεις. Θέλω όπως σας είπα εχθές. Όπως εχθές έβγαλα ό,τι είχα μέσα μου και το κρατούσα το Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας πω ακριβώς έτσι, δηλαδή ανώθευτο θα σας το δώσω όπως το σκέφτομαι ρε παιδί μου. Έχω λίγο ραγίσει μέσα μου θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν ξέρω σήμερα λογικά είναι η συνάντηση. Εντάξει, εννοείται ότι θέλω να μείνει. Εννοείται ότι θα χαρώ πάρα πολύ άμα γίνει μια ανατροπή. Αλλά μέσα μου κάπως έχω, δεν ξέρω εσείς. Δηλαδή, αν πει μένει είναι όλα εντάξει, θα νιώσετε ας πούμε ότι είναι όπως πριν η σχέση μας. Ή ότι μπήκε ένα τρίτο πρόσωπο, τον ξεμιάλισε αυτά και τα λοιπά και τώρα, ξέρω εγώ, πώς, δηλαδή, είναι το ίδιο, θα είναι το ίδιο. Εγώ παιδιά έτσι είμαι λίγο, άμα ραγίσω μετά, δεν μπορώ. Πριν δίνω ό,τι έχω, πραγματικά, αυτό που λέμε ξεβρακώνεσαι για τον φίλο, για τον... τα πάντα. Δεν κρατάω πισινές. Αν όμως ο άλλος με παγώσει λίγο, γίνομαι λίγο περίεργος. Δεν μπορώ 100% να είμαι όπως πριν. Πειράζει που το λέω. Χωρίς, είπα και χθες, να αφήνουμε κανένα υπονούμε. Είδα και χθες κάποια αποσταρίσματα. Φεύγει ο Μέτριος, φεύγει το αγκούρι, φεύγει το... Τι λέτε ρε παιδιά. Ο άνθρωπος έβαλε 60 γκολ σε 80 μάτς, δηλαδή αλίμονο να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επουδενή. Σε καμία περίπτωση. Απλά να μην το πω έτσι όπως μου βγαίνει. Ότι λίγο έχω... Ότι πάγωσα λίγο. Όταν στα δίνω όλα, όταν σε περιβάλλω με τόση αγάπη, με τόση τρέλα, όταν γίνεσαι πρότυπο για τα παιδάκια έξω αυτά, όλα, είσαι ένας μικρός θεός για αυτό το λαό... Και ξαφνικά σου παίρνουν τα μυαλά, τα πολλά τα λεφτά, είπαμε και χθες. Πας σε ένα ποδοσφαιρικό νεκροταφείο. Ναι, θα μου πεις, η πλάκα με την οποία θα σε θάψουν ποδοσφαιρικά θα είναι από βαρύ χρυσάφι, ολόκληρη. Γίνεσαι ζάμπλουτος. Βεβαίως, ναι, αλλά θαμμένος πλούσιος. Θαμμένος πλούσιος. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση για ανατροπή? Δεν το ξέρω. Και αλήθεια σας λέω, ψιλοπάγωσα κιόλας. Όχι ότι δεν θέλω να μείνει, δεν πάω μέχρι εκεί. Ναι, αλλά και να μείνει... αυτό. Πώς είναι μια σχέση που σου έχει κάνει ρε παιδί μου κουτσουκέλα και τη συγχωράς? Έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια αυτό που έγινε. Καλά στη Σερβία παιδιά, μεγάλες στιγμές ζουν έτσι. Μάθετε τι έγινε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα σερβικής ιστοσελίδας Blik, ο Ντούσκο Τόσιτς, νομίζω παλιός παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, επιστρέφοντας από την Κίνα, αγωνίζεται στην Γκουαντζού, στην πατρίδα του, έψαξε το κινητό της εκρηκτικής συντρόφου του, Γελένα Καρλέουσα, είναι η Kim Kardashian της Σερβίας. Είναι η Lady Gaga της Σερβίας η κυρία, πολύ γνωστή, πολύ διάσημη, περσόνα αυτά, τραγούδια, ιστορίες, μοντέλο. Λοιπόν, βρίσκοντας μέσα ένα ύποπτο μήνυμα από ποιον λέτε? Από αυτόν! 1-0! Ναι, και αυτό το δέχομαι ως σωστό. Περνάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, φυσικές πηγές πλούτου. Ύποπτο μήνυμα από τον Όγκνιεν Βράνιες. Ρε αυτό το παιδί παντού μέσα είναι, τζουτσού του δεν μπορεί να τη μαζέψει. Ρε παντού σαν το φίδι. Αμέσως ο Τόσιτς επικοινώνησε έξαλλος με το Βόσνιο για να του ζητήσει το λόγο. Καλά ρε. Με τον Βράνιες τα βάλες? Ή με την κυρία που έπεσε μαζί του?
Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος ελεύθερος είναι, το νοιάζει, ρε. Όπου. Όπου γη και πατρίδα. Δηλαδή, έπρεπε να σε ρωτήσει κιόλας. Αντί να είναι έξαλλος με τη γυναίκα του που τον πρόδωσε, είναι έξαλλος με τον άλλο που. Θα μου πεις, δεν πειράζει και τη γυναίκα νονού. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρώτα αλλού έπρεπε να πάει. Να ζητήσει ευθύνες. Να σημειωθεί, πρόσεξε τώρα πώς το κατάλαβε. Δηλαδή, τι κάνουν τα social media, άκου κι όσοι φίλε να μαθαίνεις. Βάλε ποιότητα στη ζωή σου, φίλε. Να σημειωθεί πως οι υποψίες του Σέρβου ποδοσφαιριστή ξεκίνησαν όταν η σύντροφός του είχε να εμφανιστεί για 5 μέρες στα social media. Ω, πρέπει να έγινε φιλικό κορέτσι, τρελό, φυδάτωση. Αφυδάτωση, τζουμ ταράτα τζουμ. 5 μέρες άφαντη στα social media, ούτε ποστάρισμα. Είμαι εδώ, πλένω το αυτό μου, χθενίζω το μαλλί μου, τώρα τρώω φαΐ, τι ωραίο το ηλιοβασίλεμα, να με τον baby doll μου, να εδώ πέρα δείχνω τον κόλο μου. Γενικά ρε παιδί μου, σου ξουμούξου, κάπως έτσι. Κρίμα το όνομα του ρε φίλε, λέει ο Φραγκαντώνης. Τόσιτς, ρε το λούλι το βράνιες, Τόσιτς. Λες να την είχε το... Κοίταξε, το Τόσιτς συνοδεύεται από κίνηση με τα χέρια. Βγάζεις τους δύο δείκτες ή ολόκληρη την παλάμη, ενωμένη την παλάμη και δείχνεις. Τόσιτς. Τόσιτς μπορεί μπάμια φίλε. Ή Τόσιτς. Και βγάζεις φίλε να πούμε κάνεις τα χέρια σου να εκτελείς αράουτ. Έτσι. Τόσιτς. Τόσιτς. Τόσιτς μωρέ. 5 μέρες λοιπόν ήταν άφαντη, ενώ αυτός βρισκόταν στην Κίνα. Σου λέει, τι γίνεται 5 μέρες, 5 μέρες πρέπει ο άλλος φίλε, πραγματικά, να έχει κάνει φίλε, Όλυμπος και ο Κίσαβος στα δυο βουνά μαλώνουν. Έτσι, πιστεύω πρέπει να είναι ομοβροντίες φίλε, αφυδάτωση. Έτσι, ονειροκρίτης, σε εξηγούσε το όνειρο. Η πλευρά του Βράνιες φέρεται να υποστηρίζει πως όλο αυτό είναι ένα δημιούργημα του τύπου. Αχ μωρέ, το αθώο, το αγόρι. Και αυτόν ήθελαν κάποιοι να το φέρουμε στον ΠΑΟΚ. Επειδή είναι φίλος με τον. Καταρχήν έφυγε ο φίλος, φεύγει τώρα. Άρα δεν υπάρχει λόγος, αφού φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Λέω εγώ τώρα. Τι γίνεται. Έχει και άλλο περιστατικό, θα πάω και στα δικά μας. Πάρα πολύ ωραίο περιστατικό. Πήγε ο Ριμπερί της Μπάγερν και ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ετοιμάζεται να φάει μια μπριζόλα από αυτόν τον Τούρκο που κάνει έτσι με το χεράκι του τετραγωνική ρίζα, τα γόρι μου, που ρίχνει το αλάτι να πούμε, περνάει πάνω από το. Από το χεράκι του, υδρωμένο, πλυμμένο, άπλυτο, δεν ξέρεις. Αλλά περνάει το αλάτι από εκεί. Περνάει πρώτα από το χέρι του, από τον αγκώνα και μετά πέφτει στο φαΐ. Θα φάω δηλαδή του αλουνού του χλέμπουρα, που δεν ξέρω τα χέρια του πού μπορεί να τα είχε. Με ποια σκουπίζεται κατά. Μπορεί να σκουπίζεται με αυτό το χέρι. Μπορεί να σου ξεφύγει καμιά φορά, κάτι τι. Να το έχει βάλει στη μύτη του, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Να ξύνει τα καλαμπαλίκια του, το αυτί του μέσα. Καμιά φορά, μια αυτή, μια τρίχα μέσα στη μύτη που σε ενοχλεί. Οτιδήποτε. Έχει κολλήσει ένα κομμάτι κρέας. Το σουσάμι από το κουλούρι. Αυτός λοιπόν, ο Σαλτ Μπάε, πήγε ο Ριμπερί εκεί και ανέβασε μία μπριζόλα η οποία έχει καλυφθεί με φύλλα χρυσού, κοστίζει 1500 ευρώ και την ανέβασε στο διαδίκτυο αυτός. Τον περιλάβανε οι διάφοροι άνθρωποι που ένιωσαν ότι αυτό είναι μια πρόκληση τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που πεθαίνουν από την πείνα, έτσι, ή που είναι, περιμένουν το συσίτιο και το θεώρησαν προκλητικό και τον περιποιήθηκαν, παιδί μου, με ύβρις. Αυτός απάντησε ο Ριμπερί. Και εδώ τώρα είναι το. Πρόσεξε. Περίμενε. Όχι ακόμα. Θα σου πω. Περίμενε. Και απάντησε στις ύβρις. Των haters που λένε. Haters είναι αυτοί που δεν σε αγαπάνε. Και εμείς έχουμε κάποιους που δεν μας γουστάρουν. Έτσι. Παντού, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, εκτίθεσαι. Έτσι είναι, ρε παιδί μου. Και απάντησε. Για το 2019, ας ξεκινήσουμε με τους ζηλιάριδες, τους haters. Και εκείνος που γεννήθηκαν εξαιτίας ενός σπασμένου προφυλακτικού. Πω φίλε. Και λέει, γάντε οι μανάδες σας, οι γιαγιάδες σας και το γενεολογικό σας δέντρο. Δεν σας χρωστάω τίποτα κτλ. Πρόσεξε. Άντε, μπιούντε οι μανάδες σας είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Βαριά κουβέντα που δεν τη λες εύκολα. Αλλά αγαπιούνται οι γιαγιάδες, καταρχήν χαίρονται οι γιαγιάδες που ξαναβλέπουν χαρά. Και εμείς τη βρήκαμε τραγούδι που έχει, πάμε για τις γιαγιάδες. Αφιερώνουμε και στο γιαγιά του ρε, που ήρθε με 2 σκεμπέδες σαν τους δικούς μας και δεν έπαιξε ποτέ. Αλλά μας τον παρουσίασαν. Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μαλλιά. Θα σε έγα... Πολύ... Είναι φίλε Βολάνης του έτο με
Πάολα. Μόνο εδώ και εσύ, κύριε. Βγάλα ράχνη. Απαυτώνονται οι γιαγιάδες σας. Πανηγύρια, φίλε, παντού στον κόσμο. Όσοι είχα στείλει, γιαγιά, έλα σου χωνέω. Τι ευχή είναι αυτή, η γιαγιά που παλεύει με τον Spider-Man, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή εκεί μόνο ο Spider-Man μπαίνει. Λογικά, έτσι δεν είναι, ρε, κι όσοι μη γελάς. Ο ήρωας, φίλε. Κανονικά, φίλε, κάνεις έτσι τους τους ή κανένας τύπου Indiana Jones με τίποτα σπαθιά αυτά να... Για να, βγει, για να βγάλει μια άκρη, ρε παιδί, πώς το λένε. Οι γιαγιάδες τώρα που ήταν με τις αράχνες κανονικά δεν έπρεπε όλες να έχουν την προσωπική τους ιστοσελίδα. Λέω τώρα. Προχθές, άση πάνια, φίλε, δεν μπορώ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πραγματικά. Προτιμώ να δω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Παρά να δω πάνια, σε παρακαλώ. Δεν αντέχετε, φίλε, δεν αντέχετε. Δεν γίνεται, όπως και αυτό το Power of Love. Δηλαδή, πιο κάτω δεν έχει, φίλε. Δεν έχει πιο κάτω. Πιο κάτω δεν έχει. Συγγνώμη ζήτησε ο ΠΑΟΚ και καλά έκανε από το Μέση, γιατί στις αναζητήσεις των χρηστών του διαδικτύου στη Wikipedia, που είναι παγκόσμιος κολοσσός, έτσι, βρέθηκε η ομάδα μας στην 26η θέση, πάνω στα δημοφιλέστερα λήματα της εν λόγω ιστοσελίδας, πάνω από τον Λιονέλ Μέση. Πάνω και καλά, πάνω από τον Γαβρό, εννοείται, δεν το συζητώ. Τεράστια υπόθεση. Δημοφιλέστερη ομάδα, εννοείται, από όλους, αλλά σου λέω και πάνω και από τον Μέση. Σε παρακαλώ πολύ. Φιδιαλούζουμε. Σήμερα έχουμε κύπελο. Αυτός ο Κλοπ, ο Γιούργεν ο Κλοπ, ο της Λίβερπουλ, μιμείται το δικό μας, τον προπονητή, που δεν δίνει και τόσο βάρος σε μερικές διοργανώσεις. Εμείς στο Europa League λίγο το παραμελήσαμε φέτος και δεν. Και είδαμε και ο Κλοπ εχθές που πήγε και κάνει ένα μπουλκουμεδάκι και αποκλείεται από το κύπελο. Έτσι. Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Και έτσι αποκλείστηκε η Λίβερπουλ. Αποκλείστηκε η Λίβερπουλ. Πάμε σήμερα να παίξουμε στην Παναχαϊκή, 5 η ώρα. Όσοι παίξουν, δεν χρειάζεται να το λέμε. Το λέμε συνέχεια. Συνέχεια το αναφέρουμε. 100% θέλουμε το τρίτο σερί κύπελο. Ρεμάλα. Το νου σας, ρεμάλα. Το νου σας καλά, ρεμάλα. Ακριβώς. Όσοι παίξουν, από ό,τι φαίνεται, Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια, Κίτσιου δεξιά άφησε εκτός το μάτος, να ξεκουραστεί. Όπως δεν είναι στην αποστολή και ο Ακπομ, επειδή με ρώτησαν κάποιοι, ήδη ήρθε μήνυμα. Επειδή πέρασε μία ίωση ο Ακπομ για αυτό το λόγο, όχι υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Ο Πρίγιοβιτς εννοείται ότι δεν είναι. Ανέβασε και ένα βιντεάκι στο, όπως ήταν στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι που πήγε να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα Βαρέλα, Κρέσπο το δίδυμο, ο Τόσκα αριστερά, Μαουρίσιο και Σάχοφ τα δύο αμυντικά χαφ, ο Ελκαντουρί μπροστά, ο Καρέλης θα πάει στην κορυφή, δεξιά ο Λιμιός, αριστερά ο Ουάρντα. Θέλω να πω κάτι. Κάνω τη δίαιτα της Άννας, λέει. Ο Χρήστος. Κάνω τη δίαιτα της Άννας. Δηλαδή, Άννα, ένα σουβλατζίδικο. Άρα, φιλέ, κορυφαίο, διαβάστηκες. Εγώ λοιπόν τι θα έκανα, το είπα και χθες, με ρωτούν στα μηνύματα και στα inbox και φίλοι χθες, κυκλοφορήσαμε έξω, τέλος πάντων, όπου πήγαμε, σε παιδότοπους, σε παιδικούς σταθμούς, αυτά, στην ενημέρωση, στην πολυκατοικία, στα κοινόχρηστα, ο περιπτεράς παντού. Ένα πράγμα ακούμε μόνο. Πρίγιοβιτς. Είπαμε και χθες, δεν θέλω να λέω τα ίδια και να σας κουράζω. Για κανέναν δεν πρόκειται να κλάψω. Για κανέναν δεν πρόκειται να χάσω την κάψα μου για το πρωτάθλημα. Θέλεις να φύγεις, μαέστρο. Οκ. Απλά δεν ξέρω αν έχουν πει την αλήθεια, όλη την αλήθεια σε αυτόν και στη γυναίκα του. Χθες κάπου διάβασα δηλώσεις του Καρίδα, του παλιού γυμναστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε πάει με τον Μπόλωνη και τον Κωνσταντινίδη κάτω στην ίδια ομάδα κιόλας. Την άλλη τυχάντατα, αυτήν, την τυχάρπαστη. Η οποία δίνει μάχη να μείνει στην κατηγορία. Δηλαδή, ο Πρίγιοβιτς μπορεί του χρόνου να παίζει στη Β' Εθνική Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Εντάξει, είπαμε, σκότωσε τη φιλοδοξία σου. Αλλά, τι είπε ο άνθρωπος, δεν ξαναπήγαινα ποτέ εκεί, λέει. Τι, το βράδυ κάνουν, λέει, προπόνηση, λέει, μετά τις 8.30-9. Γιατί η θερμοκρασία είναι, λέει, στους 35, λέει, εκείνη την ώρα. Νωρίτερα, λέει, μπορεί να φτάσει και 50.
Και ζουν, λέει, οι δυτικοί που έρχονται, οι ξένοι που έρχονται, οι Ευρωπαίοι και από άλλες χώρες για να ζήσουν στη Σαουδική Αραβία, ζουν, λέει, μέσα σε ένα τείχος. Γύρω-γύρω έχει τείχος. Δηλαδή είναι σαν μικρές πολιτείες που τους έχουν σε χρυσά κλουβιά κανονικά. Όπου οι γυναίκες φυσικά απαγορεύεται να κολυμπήσουν, απαγορεύεται να οδηγήσουν, απαγορεύεται να φορέσουν make-up, απαγορεύεται καλά αυτά τα ντεκολτέ και τα μίνι και έξω τα μπούτια αυτά για την κυρία Μπεργιοβίτσα να κομμένα. Κάποια πληροφορία βέβαια, ανεπιβεβαίωτη, μου είπε ότι τσινάει η Πυριοβίτσενα. Λες να το σώσει, να του πει καλά, πού πάμε εκεί. Εκεί κόβουν κεφάλια. Κυριολεκτικά δεν είναι ότι θα παίζουν κεφάλια. Κόβουν κεφάλια και πού θα πάμε να ζήσουμε εκεί. 4,5 χρόνια. Το παιδί μας σε τι συνθήκες θα μεγαλώσει, που εδώ είναι ένας παράδεισος, έτσι. Σε τι συνθήκες. Μήπως να μείνεις εδώ να πάρεις και μια αύξηση. Να παίξουμε και Champions League που είσαι 28 χρονών, πας να ταυτίσεις, λες και είσαι 35 και του χρόνου να πάμε να παίξουμε σε μια ωραία χώρα, σε μια Ισπανία, σε μια Ιταλία, σε μια Γαλλία. Ε, μήπως κάνεις λάθος. Αυτή μπορεί να το γυρίσει, να ξέρετε. Γιατί αμφιβάλλω αν του είπε αυτή, πάμε να ζήσουμε στη Σαουδική Αραβία. Οι δε πονηροί Σαουδάραβες τον πήγαν στο Ντουμπάι για εξετάσεις. Άλλο Ντουμπάι, άλλο Σαουδική Αραβία. Στο Ντουμπάι είναι μια, σαν να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα το Ντουμπάι, πέρα από τις Κελεμπίες. Έξω είναι ένας παράδεισος στο Ντουμπάι, έτσι. Καμία σχέση με τους αυστηρούς Σαουδάραβες και τους νόμους τους εκεί. Λέω τώρα εγώ. Τι θα έκανα εγώ λοιπόν. Το ξαναλέω. Επειδή έρχονται μηνύματα και επειδή κάποιοι σήμερα ήρθαν ξανά στην παρέα μας. Με σχολεία και τα λοιπά. Και με δουλειές. Μετά τις αργίες. Φώτα, σουξουμούξου, αγιανιού. Και τον Ατάλο. Θα έκλεινα τον Ακπομ σε ένα δωμάτιο. Έλα εδώ, Τσούμπα. Εγώ, αν ήμουν Ιβάν, μόνο με τον Ιβάν. Εγώ και ο Ιβάν. Αν δεν ήταν και ο Ρασβάν. Να κάνουμε με την ομοιοκατεληξία. Και θα του έλεγα, φίλε, γδίσου. Μπατ, μίστερ, γδίσου, γδίσου, ρε παιδί μου, βγάλε το άλλο. Άντρε με τα μεταξύ μα. Θα τα βγάλουμε κι εμεί. Θα τα βγάλουμε κι εμεί, γδίσου. Everything. All, ρε, all. Πέταξε τα όλα. Τώρα γυμνό μπροστά του, παλικάρι, τρίποδα, χαλκιδική. So, mister, με αυτό το παλαμάρι θέλω να μπει ό,τι τερματοφύλακα βρει στο δεύτερο γύρο. With this palamar. But, mister, do you hear me, ρε? Τη βλέπεις αυτή την επιταγή, ναι. Είναι 500 χιλιάρικα. Δική σου. What? Δική σου, ρε, δική σου. Τι, δική σου. Θέλω απλά να βάλεις όσα γκολ έβαλε ο Πρίγιοβις στον πρώτο γύρο. Εντάξει. Μίστερ, αρχίζει και το. Δεν θέλω να πω αρχίζει και το. Αρχίζει την προθέρμανση εδώ μεταξύ. Έχει αρχίσει και την προθέρμανση. Ο Πρίγιοβιτς αρχίζει και. Πορώνεται, φτιάχνεται, πώς το λένε. Μίστερ, τι θα κάνω, το επόμενο μάτς που παίζω είναι με. Με Γιάννενα. Όχι με Γιάννενα. Τα λαμόγια το γύρισαν. Δικαιώθηκαν να παίξουν με Τρίπολη. Με Τρίπολη, μίστερ. Ξεκινάει και το. Ξεκινάει. Δεν θέλω να πω τη λέξη. He's playing him. Άντε να το πω. Αρχίζει ο άλλος και κάνει την προγραμματισία. Έτοιμος. Μίστερ, α! Περίμενε. Πέρα από αυτά τα λεφτά που είναι πριν, το βλέπεις αυτό το συμβόλαιο. Ναι, είναι 1,5. Είναι τα λεφτά που έπαιρνε ο Κοτσίδας. Εφόσον βάλεις αυτά τα 15 γκολ στο δεύτερο γύρο και εφόσον πάρουμε και το πρωτάθλημα, είναι δικό σου το συμβόλαιο. Είναι υπογεγραμμένο. Γουστάρεις, μανάρι μου! Αμάν! Και τώρα τι θα κάνω που έχω φτιαχτεί, λέει ο Ακπομ. Βγες έξω και χώστην στο κρύο, στα χιόνια. Put the Palamar in the snow. Μπορώ να του πει. Τον κάνεις τούρμπο. Σε πιστεύω, δεν θα φέρω άλλον τώρα, να ξέρεις. Και δεν θα φέρω όχι επειδή δεν έχω λεφτά. Επειδή όποιος και να έρθει τώρα μέχρι να πάρει χαμπάρι, φτάσαμε Φεβρουάριο. Γεια σας, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρδα Βούρτσι. Βγες και χώσεις το κρύο, put the Palamar in the snow, ρε. Και πάρ τους τα σκάλπ όλους, θέλω να τους ξεποπιάσεις. Ό,τι τερματοφύλακα βρεις. Τον κάνεις τούρμπο. Του ανεβάζεις την ψυχολογία. Τον πιάνει και ο Ρασβάν, του ρίχνει και δυο-τρεις φαλιάρες. Come on! With balance and with the. The possibility to be the first corner in the second round. Take the heads. Και τον φτιάχνει. Και ο άλλος είναι έτσι. Ντούρος. Τι κάνω? In the snow. Till when? Till Tripoli. In Tripoli what? In Tripoli it's the first time you gonna beep them. Τον έκανα τούρμπο. Δεν φέρνω άλλον. Θα φέρω αμυντικό χαφ
Επιθετικό άλλον δεν φέρνω τώρα. Γιατί δεν προλαβαίνω, γιατί δεν ξέρω αν θα μπει. Λέω, αυτή είναι δική μου άποψη. Μπορεί να φέρουν αύριο να φέρουν αυτόν τον Πορτογάλο που είναι εξαιρετικό. Να φέρουν τον Μπέρκ, οκ. Okay. Λέω μια ιδέα, γορε παιδί μου. Τον κάνει τουρμπίνα τον άλλον. Τον κάνει, φίλε, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στο σπίτι του δεν μπορεί να κοιμηθεί. Μπρούμητα. Βρίσκει πετρέλαιο. Σκάβει σκάμα, όριγμα. Και τον αμολάς. Αμολάτε την, έτσι δεν έλεγε. Ο Αυλονίτης. Αμολάτε τον. Κι ας τον μετά να δούμε. Αν θα γλιτώσει κανένας. Γιατί. Δεν στηρίζει αυτό, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Τα δείγματα που μας έδειξε. Το λίγο χρόνο που έπαιξε. Αφήστε με να πιστεύω ότι αυτό θα βγάλει, φίλε. Ε. Αμολάτε τη. Αμολάτε τη. Ακριβώς. Αμολάτε την παικτούρα. Δεν παίρνουμε τίποτα πίσω από τα τόσο επενετικά λόγια που είπαμε για τον Μπρίγιοβιτς. Μην πέφτε στην παγίδα, εσείς που βιαστήκατε να τον απαξιώσετε. Δεν είναι έντιμο, δεν είναι ωραίο. Α, σήμερα συμφωνήσει τελικά και πει μένω. Εντάξει, μέσα μας δεν θα είμαστε ποτέ το ίδιο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Ψιλοπάγος, αράγισα που λέει και η πίτσα Παπαδοπούλου. Αλλά τι, δηλαδή Παρασκευή παικτάρα, Σαββατοκύριακο, έλα μωρέ τώρα. Το αγκούριο, αυτά διάβασα διάφορα πράγματα. Κι άμα πει ναι σήμερα και μείνει, υπερισχύσει αυτή η άποψη, τι θα είναι πάλι παικταράς. Να είμαστε λίγο έντιμοι και σωστοί. Αυτά έχω να πω. Αυτό θα έκανα εγώ. Και θα έφερνα το μεγάλο σεντερφόρ το καλοκαίρι. Θα μου πεις, αρκεί ο Ακπομ και ο Καρέλης για να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αντιρωτάω εγώ και λέω, αν φέρουμε τώρα έναν ξένο, αυτόν τον Περέιρα να πούμε, από την Μπενφίκα, θα μπει κατευθείαν στο νόημα. Θα προσαρμοστεί άμεσα. Υπάρχει εδώ και ο αντίλογος που λέει, για κάστα σου ρε Κωστή. Ο Πρίγιοβιτς χειμώνα δεν ήρθε. Σωστό. Αμέσως δεν μπήκε στο νόημα με το που ήρθε. Δεν άρχισε να παστελώνει. Σωστό. Είναι όλοι Πρίγιοβιτς όμως. Σε επίπεδο ετοιμότητας, σε επίπεδο γρήγορης προσαρμογής. Άραγε έτσι. Ε, είναι. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, καλημέρα στο Λάρι, οι πρώτες καλημέρες εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα στον Ηλία το Σταφυλίδη στην Ασπρόμαυρη Σουηδία, ζούμου σου λέμε και πάω γερά και άσε τα μιμιέ, φιλιά στο Χέλσιμπορκ. Όπως σας είπα και νωρίτερα, είδατε έτσι, το σύστημα, το παλιό σύστημα, η παλιά κατάσταση εξακολουθεί και ελέγχει τα πράγματα. 13-3, πόσο χάσανε την άλλη φορά ρε Κιώση? Στην επιτροπή. 13 είπανε ότι να παίξουμε κανονικά τώρα, ας πούμε, με τα Γιάννενα εμείς. Η αγωνιστική πήγε πίσω λόγω του ξυλοδαρμού του Τζίλου, της απόπειρας φόνου, εγώ θα λέω, και όχι ξυλοδαρμού. Ξυλοδαρμός είναι παίζουμε σφαλιαρίτσες με τα παιδάκια στην Αλάνα. Υπάρχει εδώ τίποτα, καμιά ήπια βία. Πήγαν να τον αφήσουν παράλληλο στον τόπο. Λέω. 13-3 και πήγανε και επειδή έκαναν ένσταση όλα αυτά. Τι θέλετε, ρε. Θέλετε να παίξω τώρα με την Τρίπολη. Και τώρα θα την κερδίσω. Όποτε γουστάρετε ρε θα παίξω. Όποτε γουστά, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό το πρωτάθλημα θα βαφτεί ασπρόμαυρο. Να το ξέρετε. Δεν πάνε να λυσάξετε όλοι. Βρείτε ό,τι τρόπους θέλετε. Με ή χωρίς Πρίγιοβιτς. Τώρα με την Τρίπολη μετά. Όποτε γουστά. Πότε θέλετε. Θέλετε να παίξουμε νύχτα, 3 η ώρα. Τι θέλετε. Θέλετε να παίξουμε να φορέσουν οι παίκτες μας το αριστερό παπούτσι στο δεξί και το δεξί στο αριστερό. Και να δέσουμε και τα κορδόνια μεταξύ μας. Θέλετε. Τι θέλετε, θέλετε να τους βάλουμε από αυτά τα πανιά που βάζουν στο πρόσωπο για να κοιμηθούν, να πούμε οι κυρίες το βράδυ. Ό,τι και να κάνετε, ΠΑΟΚ θα γράφει στην Ούγια. Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Ομός Κωνσταντινουπολιτών, να το ξέρετε. Γελάμε πιο πολύ, γουστάρουμε, ρε, πιο πολύ. Που βλέπουμε ότι έχετε, τα έχετε κάνει επάνω στα κακάκια σας. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω στο τελείωμα της πρώτης μισής ώρας που είναι, έχω μπει ήδη στο δεκάλεπτο. Κληρώνουμε σόμπα υπέροχη, θερμάστρα γαλαζία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καταπληκτικό δώρο από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σήμερα. Και μέσα από τα τηλέφωνα. Πάμε μπαμ μπαμ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η εκκλήρωση θα γίνει και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, έτσι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Ελλάς Auto Service 47-43-12 με το 23-10 μπροστά, πίσω από το Άβαλον το ξενοδοχείο, εκεί που είναι το κέντρο υγείας Θέρμης από πίσω, στα ΚΤΕΟ.
Εκεί θα πάει το αυτοκίνητό σας για φανοπείο, για βαφείο, για καλύμπρα, για ζυγοστάθμιση, για μικρό σέρβις, για μεγάλο σέρβις. Εκεί σας περιλαμβάνουν το αυτοκίνητό σας και σας δίνουν άλλο αυτοκίνητο άμα χρειαστεί να πάρετε το αυτοκίνητό σας, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας για μερικές μέρες. Εκεί και τμήμα ελαστικών, εκεί και τμήμα υγραεριοκίνησης. Η αδερφή Χατζόπουλη, η οικογένεια Χατζόπουλη, ξέρει όσο κανένας άλλος το αυτοκίνητό σας με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής ασφάλειας. Ελλάς Auto Service 474312 και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε, τα πάντα όλα από τα παιδιά. Με την εγγύηση μπαίνετε και λέτε, τσατσαρός είπε για σας και ήρθαμε εδώ σε εσάς. Μαέστρο, είμαστε έτοιμοι. 2310-287-888, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Αυτό θα έκανα, κλαίω λέει αυτό που είπες με τον Ακπομ. Παιδιά, τα λέω όπως μας βγαίνουν, δεν έχει. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Έτσι, χωρίς, το ξαναλέω, να ξεχνάμε αυτά που πρόσφερε ο σπουδαίος Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Χωρίς. Τώρα, τι θα κάνει με, με την απόφαση που παίρνει, να πω, δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Γεια, guten Morgen. Γεια, guten Morgen. Γεια, sprechen Sie jetzt Zatzaros. Γεια, wir sprechen Deutsch, es geht. Herr Zatzaros, Bundeskriminalamt Bonn. Die Marell ist mein Name. Bonn! Από τη Βόνη παίρνετε, μάλιστα. Und? Entschuldigung? Aus Bonn. Ja, ja. Ja, ja. Nach einer langen Untersuchung, ne? Wissen wir, dass Ihr staatliches Fotomaterial bei mir der letzte Besuch in Deutschland, Ende September, ja? Auf Ihrem Handy gespeichert ist. Gespeichert? Die Fotografien, ja. Που βγάλαμε, που ήρθαμε στο Ανόβερο? Wie bitte? Τις φωτογραφίες που βγάλαμε στο Ανόβερο, λέω. Ich verstehe sie nicht. Ich auch nicht. Ja, nach einer Beschwerde und Zeugenaussagen, wir müssen Ihnen verklagen, weil Sie nicht genug am Flughafen nicht genug Fotos gemacht haben. Ja, lebt es. Und die Fotografie, die wir hatten. Ein Foto, Leute. Μια φωτογραφία, ρε παιδιά! Ρε παιδιά! Μια φωτογραφία, ρε παιδιά! Μας κοιτούσαν οι Γερμανοί, ρε παιδιά! Μας βγάζαμε ο ένας τον άλλον! Βγάζαμε ο ένας τον άλλον φωτογραφίες! Και τι ωραία περάσαμε στο Ανόβερο στα 15 χρόνια! Να είναι καλά τα παιδιά! Τα οποία, παιδιά, έτσι και πάλι φρόντισαν και στέλνουν τώρα έναν καταψύκτη από τον ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και δύο DVD player στα παιδιά στο ορφανοτροφείο. Μέλισσα. Έτσι. Αυτό είναι το Ανόβερο, το κλαπ Ανόβερο. Τι να πω. Πώς ήμασταν 11, με πόσα αυτοκίνητα βγάλαμε φωτογραφίες? Με 52, φίλε. Παίρναμε και τον Ολονόνε. Και τον περιστα... και τον περαστικόν. Ο ταξιτζής. Ρε παιδιά, εγώ σας βγάλω, ρε παιδιά. Τα αυτοκίνητά σας βγάλω. Γόρι μου. Τι γίνεται, τι νέα? Μια χαρά, ο Γιάννης είμαι. Μπράβο, μπράβο Γιάννη μου, να χαίρεσαι και τη γιορτή σου, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μπόμπα, μια χαρά. Πες αυτό που θέλεις για τον Πρίγιοβιτς. Τίποτα. Άστο μου, ρε, για τον Πρίγιοβιτς. Να πάει το παιδί. Να πάει, έτσι, 5 μίλια είναι αυτά παντελονάτα, ναι, να τα πάρει. Στην ευχή έτσι, του Θεού και της Παναγίας. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, okay. Αλλά όπως είπες, έτσι, επειδή ο γαμπρός μου, και τώρα γελάει ο Χρήστος, ακούει γελάει, ναι. Επειδή δεν είναι γαμπρός μου, ναι. Είναι μπατζανάκης μου, αλλά εγώ το λέω γαμπρό, γιατί αυτός με βρήκε, δεν τον βρήκα εγώ. Σωστό! Βρεθήκαμε είναι, ρε παιδί μου, βρεθήκαμε, πες. Είναι στο Αμπουντάμπι και μου είπε... Αν πάει στα Σαουδική Εμμυράτα, ναι. Έτσι, πίκρα. Θα κλειστεί μέσα σε ένα τείχος. Χρυσόπλουβη. Φυλακισμένο. Και ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη. Μάρθα Βούρτση. Μπεάτα Σιμακοπούλου. Μπράβο, έτσι, έτσι τα αγόρι μου. Γιαννάρα μου, να είσαι γερός, αδερφέ. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, αγοράκι μου. Φιλιά στο Ανόβερο. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Γεια σου, Γιαννάρα. Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα σας. Ναι. 2310-287-888, παρακαλώ, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς και άλλες ράτσες. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Κοιτάξτε και με, το, με αυτό που είσαι, μου είσαι, το, ο, είσαι ο. Είμαι ο Χρήστος, είχα πάρει πριν από 15-20 μέρες. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Και σου είχα πει για το ταχυδύναμο αμυντικό χάφ που τα κάνει όλα. Ναι, σωστό. Αυτός είναι ο στόχος, δεν αλλάζει ο στόχος. Ναι, με αυτό κλειδώνεις φωτάθλημα. Με αυτό κλειδώνεις. Συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο. Είναι αυτός που μάλωσε με τον προπονητή του που είναι στα 20 μεγαλύτερα κλαμπ. Που είναι το τρίτο αμυντικό χαφ της Νάπολη, το τρίτο αμυντικό χαφ, το πάρεις δανεικό. Είχα συμφωνήσει. Δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Δεν μπορείς να τον πάρεις δανεικό για να σε κλειδώσει το πρωτάθλημα. Σωστό, σωστό. Πάει και τα παιδιά σχολείο, τα κάνει όλα, βάζει και γκολ αυτός. Είναι ψάριο. Και babysitting στο μικρό κάνει. Μα εγώ όμως μιλάω στον Καρσία, την πρώτη χρονιά.
χρόνια, δεν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Με αυτό σου λείπει τώρα. Αυτό θα φάει το ξύλο που θα ανέβουν όλοι οι 20%. Όλοι οι παίκτες θα ανέβουν 20%. Άκου τι έγινε τώρα. Με τη φυγή Πρίγιοβιτς, αν οριστικοποιηθεί, που είναι κατά πάσα πιθανότητα έτσι αυτό θα γίνει, ναι. Αποπροσανατολιστήκαμε λίγο. Ναι, το κενό μου. Ναι, όμως είπα, έχει επαγγελματίες μέσα για όμως. Εμείς είμαστε απλοί οπαδοί, υποτίθεται. Κοίταξε, το κενό μου δεν είναι στην επίθεση. Δηλαδή, ναι, το κενό. Ναι, ναι, εγώ δεν, ναι, λέω, ναι, εγώ ναι, δεν ναι, λέω ότι ο Ακπομ και ο Καρέλης είναι Πρίγιοβιτς. Όχι. Ναι, αλλά ναι, μπορώ ναι, να πάρω αυτά που θέλω από τον Ακπομ. Πιστεύω εγώ. Έτσι. Η ευκαιρία του είναι. Νάτι. Το κενό μου είναι, φίλε, το κενό μου είναι, φίλε, στο 6-8. Αυτό ο οποίο θα είναι καταλυτικό, κομβικό στον άξονα. Έτσι, να έρθει ένας να μπει να παίξει τώρα, όχι τον Μάιο. Ναι, τώρα, ναι. Αυτό που λες. Και πας εγώ, και βρεις. Άμα ήταν να φέρω ένα. Αυτό θα φέρω τον Κουλούρη πίσω. Δεν ξέρω αν έχει το Κουλούρη τώρα. Κοίταξε να δεις. Αυτό το ψευτο τέτοιο, άμα ξέρω εγώ δεν μπορώ, θέλω κοτσίδα, θέλω σέρβο. Και όχι, δεν μπορώ, φίλε, τι είναι αυτά, φίλε. Αυτά είναι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Τώρα έχει ένα παιδί ο οποίος είναι πρώτο σκόρερ. Ωραία. Έχει κάνει ένα γύρο. Και έχει παίξει κόντρα σε όλα τα center back, αλλά δεύτερο γύρο τα ξέρει τα center back, καταλαβες. Δεν ξέρω όμως αν ο Κουλούρης μπορεί να αποδώσει το ίδιο. Είναι άλλο το βάρος φανέλας δικιάς μας αδερφέ. Εντάξει, και άλλο του ατρομή του. Καταλαβες. Αυτό είναι που λες το μείον. Το θετικό ποιο είναι όμως, ότι είναι άλλα όμως τα στηρίγματα σε μια μεγάλη εντάξει ομάδα. Εντάξει, δηλαδή τι θα πούμε. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ξέρω. Έφανε δύο center back μερικές φορές. Τώρα στο Κουλούρη θα παίξει δύο center back. Υπάρχουν τρεις δρόμοι. Υπάρχουν τρεις δρόμοι. Υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ένας. Φέρνεις έναν ξένο μεγάλο έτοιμο. Είτε είναι ο Περέιρα, είτε είναι ο Μπέρκ, είτε δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Ένα. Αυτό είναι και το σωστό, διότι πρέπει να έρθει ένας αντικαταστάτης. Ξεκάθαρο είναι έτσι. Λέω. Δεύτερος δρόμος. Λες τον Ακπομ, ξεκίνα. Εσύ θα τους αυτόσεις στο δεύτερο γύρο. Τον μπορώνεις, τον φτιάχνεις, τον κάνεις τούρμπο. Και να τον φέρεις στο μεγάλο φόρο, δεν ξέρω αν είναι τα πρώτα μάτια που μα 100%. Και έτσι όπως ξέρουμε τον Ρασβάν, που θέλει χρόνο για να μπολιάσει τον καινούριο, που δεν χαλάει. The balance, my friend, is very important. We can't put a new player into the team. It's very important. You have to know this. Θα σε κλείσω για να μιλήσουν κι άλλοι. Ελπίζω να έχουν κάνει δουλειά, προεργασία για το αμυντικό χαβ. Ναι. Το έτοιμο όμως. Ναι. Εκεί δεν δικαιολογείται καθυστέρηση εκεί. Το ξέραμε. Οι άλλοι τι κάνουν. Παίρνουν έτοιμο. Γιατί καίγεται από αυτός. Έτσι πέφτουνε. Δεν θέλουμε να πούμε τη λέξη κόλος. Αλλά αυτό καίγεται. Πέφτουνε όμως. Έτσι ωραία. Πέφτουνε. Έτσι πρέπει να πάρεις έτοιμο αμυντικό χαφ. Έτοιμο. Σωστό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Γεια σου, φίλε μου. Και ο τρίτος δρόμος, επειδή είπα, ο ένας φέρνει σε έτοιμο ξένο, ο δεύτερος εμπιστεύεται τον Ακπομ και τον Καρέλη και φέρνει στο μεγάλο παίκτη το καλοκαίρι, που είναι αλλιώς η κατάσταση. Έτσι. Και ο τρίτος δρόμος είναι να φέρεις τον Κουλούρη, αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο πολύ υπέρ Κουλούρη και μεσούς της περίοδου. Και δεν ξέρω, επειδή το παιδί τα βάζει εκεί, άλλο το βάρος της φανέλας στον ατρόμητο. Το χάσεις κιόλας. Εντάξει. Έχασες. Οκ, και τι έγινε. Άλλο εδώ. Εδώ είναι μεγάλο το βάρος της φανέλας. Και μάλιστα, όποιος έρθει τώρα να μπει κατευθείαν σε σύγκριση με τον Πρίγιοβιτς. Είναι και αυτό. Η σύγκριση θα είναι μοιραία. Δεν μπορεί. Να ο άλλος τα βάζει, να εσύ δεν τα βάζεις. Δηλαδή θέλει μελέτη το πράγμα. Θέλει μελέτη. Και δεν εννοώ την Ελεονόρα. Αρχηγέ μου, έγινε κάτι. Εντάξει, για πες. Καλημέρα σας. 23-10-287-888, παρακαλώ. Όχι, 23. Ο Κοστρία. 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 Κληρώνουμε σομπάρα υπέροχη. Θερμάστρα χαλαζία σήμερα από την Ηλεκτρονέτ. Και πώς τη φέρω. Γιώργος 416. Σε έβαλα ήδη, αδερφέ. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Από τη στιγμή που είσαι ΠΑΟΚ, δεν έχεις από κανέναν ανάγκη Πρίγιοβιτς και τα λοιπά. Οι μεγάλες ομάδες σωστό είναι αυτές. Σωστό. Δείχνεις αντίδραση, ναι. Απόλυα είναι άμα. Δείχνει απόλυα, μη λέμε είναι τώρα. Απόλυα, εντάξει. Απόλυα, είναι ναι, μεγάλη απόλυα. Τώρα, μα χάνεις το και, χάνεις το μεγάλο σκόρερ. Αλλά υπήρχαμε πριν από αυτόν και πρέπει να βγάλουμε και γρήγορη αντίδραση. Κάποτε τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι γρήγορα. Ναι. Ας το θέσουμε διαφορετικά. Πες ότι τερματιζόταν. Ναι. Ας πάρουμε και αυτή την άποψη. Ότι χτυπούσε και δεν μπορούσε όπως χτύπησε ο ιδός. Σωστό. Τι θα κάνει, θα χανόταν η ομάδα. Μα δεν μπορεί τώρα να βάλουμε μεσί στις σημαίες. Ούτε να φορέσουμε μαύρες πλερέζες.
πρέπει να δείξουμε γρήγορη αντίδραση. Και ο κόσμος, θέλω να σου πω, ο κόσμος γρήγορα ξεπέρασε τη στεναχώρια του Σαββατοκύριακου. Ξέρεις τι ακούω από όλους εχθές. Ρε το πρωτάθλημα, ρε. Νίκη σήμερα με την Πάτρα και την Κυριακή τι θέλετε? Θέλετε Τρίπολη? Νομίζουν ότι επειδή άλλαξαν. Τι, θα πάθω κανένα πανικό? Εγώ θα πάρω αυτό το πρωτάθλημα. Πάω, τέλος. Και όπως σου είπα και χθες, δεν μπορεί οι παίχτες μας οι οποίοι θα παίξουν να αποδείξουν ότι ξέρεις, δεν έχω ανάγκη. Είμαστε ομάδα, είμαστε σύνολο. Είμαστε σύνολο. Δεν στηρίζεται μια μεγάλη ομάδα σαν ποδοσφαιριστή. Ακριβώς. Ευκαιρία και για κάποιον άλλον, δεν ξέρω, θα είναι ο Βιερίνια, θα είναι ο Πέλκας, θα είναι ο Ακπομ, θα είναι ο Ουάρντα, θα είναι ο Μπίσβαρ, να πάρει την ομάδα στις μπλάτες του όπως την κουβάλισε ο Πρίγιοβιτς σε πολλά μάτς. Έτσι, να δούμε ένα παράδειγμα. Και μετά, ένα... Συγγνώμη, και μετά τώρα το φιάσκο το οποίο γίνηκε χθες με την απόφαση του δικαστηρίου να αποδείξουν οι ποδοσφαιριστές μας ότι δεν καταλαβαίνουμε, τίποτα. Πότε θέλετε, να παίξουμε 3 η ώρα τη νύχτα, Σάββατο προς Κυριακή? Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ό,τι θέλετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε. Εμένα με χαροποίησε αυτό χθες, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Το, ότι άλλαξε η απόδοση, μου, γουστάρω φίλε να μην με γουστάρουν και να μου το δείχνουν με κάθε τρόπο πόσο με φοβούνται. Γι' αυτό άλλαξε τώρα. Σου λέει, μέσα στην αναμπουμπούλα με τον Πρίγιοβιτς αυτά, θα πάμε, θα έρθουν εκεί πέρα να πούμε αποδιοργανωμένοι. Κωστή μου, το χάρηκα. Το χάρηκα δείξτε από ποια άποψη. Για να δούνε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Ακριβώς. Γιατί έτσι ήταν η αντίθετη. Ξέρεις τι τα γράφανε το πρωί οι φιλάδες? Καλά, σοβαρά. Σήμερα βλέπεις πουθενά κουκουλίτσα. Κουκουλίτσα. Δηλαδή ο ένας επέβαλε στους 13. Και μου λέτε ότι έχει φύγει το παλιό το σύστημα. Και ότι ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Τι ελέγχει ο ΠΑΟΚ? Πού ελέγχει ρε παιδιά? Τι λέτε τώρα? Γελάει ο κόσμος. Με έχεις βάλει, ευχαριστώ. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Γιώργαρα μου. Γεια σου Γιώργαρα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Σας βάζω και μέσα από το τηλέφωνο μου. Δείτε τη δευτερευσυρία και σας βάζω και σε μια κλήρωση για μια υπέροχη σόμπα θερμάστρα χαλαζία. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκίζη Κολέη θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι. Ενός από εκεί πέρα έξω. Και θα κοιτάξουμε κι άλλες. Κι άλλες θα κληρώσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Τι όμορφο που τα είπε ο κύριος Γιώργος. Πέροχος. Μένει όλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε, αγόρι μου. Πιο κοντά. Εσύ. Τέλεια. Να προσέξω τώρα για το, κοκαλάκι, γιατί και η Τρέμη ας την πάτησε. Όχι η Τρέμη. Δεν ήταν η Τρέμη. Άλλη ήτανε. Διόρθωσε με τότε. Πώς τη λένε. Βάλ το λίγο, ρε, βάλ το λίγο. Μέγκα. Έλα, μην ακούει για κολαράκι. Συγγνώμη για κοκαλάκι, να μην το διορθώσει. Λοιπόν, να ζεσταθεί το κολαράκι μας βάλε. Τώρα θα το ακούσουμε. Αφού με προκαλεί, τι να κάνω, φταίω εγώ. Βάλ το μετά από ένα λεπτό. Μετά. Πες αυτά που θέλεις και μετά. Λοιπόν. Για σκέψου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πρίγιοβιτς, να έρθει ο Ευθυμάκος μας και μου θυμίζει Λεοντιάδη, ρε αγάπη μου. Ναι, έτσι. Μπράβο, το λες με πολύ αγάπη. Έτσι, ρε φίλε, αυτό το παιδί που εγώ πολλές φορές κατηγοράω τα δικά μας τα παιδιά. Σκέψου όμως να γίνει αυτό και να τρελαθούμε και να ζουμουρσού συνεχώς. Κοίταξε, Μένιο, εννοείται ότι θέλουμε αυτό το παιδί να προκόψει. Μα δεν το εννοείται ότι το καμαρώνουμε εκεί που είναι. Απλά συμφωνείς ότι είναι άλλο το βάρος φανέλας εδώ. Ότι καμία σχέση. Τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, Κωστή μου, έχει αποδειχθεί. Καλή ομάδα ο Ατρόμητος. Καλή ομάδα ο Ατρόμητος, δεν αντιλέγω. Εξαιρετική ομάδα. Άλλο το βάρος, φίλε. Φίλε, έχουν άλλο. Όλοι οι σκόρερ από όλες τις ομάδες της Ελλάδος. Να θυμηθούμε και από τον Αστέρα Τρίπολη. Το Φιλωμένο και ο... Έτσι ακριβώς, ξέρουμε τι λέμε. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο πιθανόν εμπλέκεται, λέει, μια ομάδα κάτω από τον Πειραιά. Να δίνει τα λεφτά. Πάλι ο Εθνικός. Ρε λοιπόν, τον Εθνικό, ναι, τον Πειραιά, ναι, Εθνικό Πειραιός. Του Κορυδαλού να είναι ξέρω, δεν ξέρει. Και 18ρας. Να διαλέξουμε ένα άλλο πολύ. Για να ενδέχεται. Τι όμορφα ρε φίλε, πάρ τους τα λεφτά και άσε εκεί πέρα να κλαίγονται και να προσπαθούν να παραμείνουν εκεί σαν διορισμένοι. Έτσι. Έτσι. Γι' αυτό, έτσι. Χαίρομαι. Έτσι, αγόρι μου. Ήσασταν διορισμένοι παλιά. Ήσασταν και προσπαθείτε να είστε πάντα. Αλλά σας γαλάζαμε τη μανέστρα. Όσο εγώ πιστεύω πάντως ότι πανεύκολα μπορεί να κατηθεί αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί αυτός ο νόμος που έλεγε, ο δικός σας νόμος, ότι όποιος είναι πρωταθλητής χειμώνα παίρνει και το πρωτάθλημα έστω και με 3 βαθμούς, πόσο μάλλον με 8. Φυσικά εδώ που ζούμε.
Μπορούμε να βλέπουμε ακυρώσεις αγώνων. Ακριβώς. Μείον 3, μείον 17. Ακριβώς. Μένιο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έτσι, όλοι. Έτσι, ενωμένοι, έτσι. Ψηλιασμένοι. Μόνο ο Γκόραν. Μόνο χθες βγήκε, βρε. χθες βγήκε. Χθες. Δεν τον άκουσα. Ναι, χιλιά. Και εγώ, λίγο. Γεια σου, λοιπόν, Μένιο. Και ο Παυλάρας να μας φέρει με τον. Ο Παύλος, ο Συντριβανίσιος, να μας συνδέσει με τον αρχηγό μας. Να πει τα ξένα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Μένιο. Γεια σου, Μένιο. Καλημέρα σας. Και συννεφιά κατά διαστήματα φυσικά αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Γιατί... Θεωρώ ότι είναι από τα πιο λατρεμένα Σαρδάμ. Μέγα εποχή παντοκρατορία. Το Μέγα το βλέπει ο κόσμος. Αυτά σοβαρό δελτίο. Ναι, λίγο να ζεσταθεί το κολαράκι. Άστο ρε κοπέλ, άστο ελεύθερα να σου βγει. Το κολαράκι μας να ζεσταθεί. Αυτό είναι που παγώνει, έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε μου. Καλώς το παιδί. Δεν θυμήθηκες. Όχι, προχώρα, μίλα. Ο Αλπάκι είμαι, φίλε μου. Από όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Λόγια και τα μάγια. Τα καπάω, ρε φίλε. Αγόρι μου, πόσα χρόνια έχεις να πάρεις. Γεια σου, Αλπάοκ! Πω, αδερφέ! Τι να κάνω! Είσαι καλά, αγόρι μου! Είσαι καλά! Είσαι καλά! Πολύ καλά! Μπράβο! Καλή χρονιά να έχετε όλοι σας! Αγόρι μου! Και εσύ, οικογένειά σου! Και εσύ, ό,τι επιθυμείς! Ό,τι επιθυμείς, αδερφέ! Τι κάνουμε! Δόξα τω Θεώ! Σήμερα κύπελο! Κύπελο 5 η ώρα! Ναι, ξέρω! Βόλεψε σήμερα, γι' αυτό μπόρεσε να πάω! Καλά έκανες! Καλά έκανες. Κατέβηκα τον Αύγουστο, Κωστή, αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου λόγω τηλεπικοινωνιών και αυτά. Εντάξει. Γιατί ήμουν για μικρό διάστημα, δεν είχα ούτε τηλέφωνο. Μπράβο. Να έρθεις, εδώ λέω το σοφού είμαστε, πίσω από τα λαδάδικα. Πήγα στο παιχνίδι με την Μπενφίκα όμως. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Όλα καλά. Να σε καλά, αγοράκι μου. Να σε καλά. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Να έρθεις όποτε θέλεις να τα πούμε. Παλιός ακροατής, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Θα δω, άμα ταιριάσει η ημέρα και αυτά. Έγινε Αλπάοκ. Για το πρίοβι, πες, κάτι να πω. Τι θέλεις, ό,τι θέλεις πες, βεβαίως. Κακά τα ψέματα, Κωστή, επειδή εγώ τα βλέπω και λίγο πούντες, λίγα πλέον, αλλά το πάω και έχω και νόβα και είτε και οτέ στο σπίτι, ναι. Τα στοπιμένα τα θέματα. Ναι. Για το πρίοβιτς, λόγω ηλικίας εγώ πιστεύω ότι αυτό φεύγει. Πιθανόν. Γιατί ήταν άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ πολύ καλή, θα έβγαζε και θα πήγαινε παράδειγμα εγώ Γερμανία, Ιταλία. Ναι. Και καλή ομάδα και θα έπαιρνε. Βέβαια. Είναι Αλπάοκ μου, εγώ, είναι 28 χρονών. Δεν είναι 33-34. Τα 33-34. Ναι, αλλά περίμενε. Ναι. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί τώρα σε κλαμπ μεγάλο. Δεν, κακά τα ψέματα. Εγώ δεν λέω ότι θα πήγαινε στην Μπάγερν ή στην Μπαρτσελώνα. Μπορούσε όμως να πάει, φίλε, σε μια Σπόρτινγκ Λισαβόνα, σε μια Μπορντό, σε μια Νιουκάστελ, σε μια. Δηλαδή σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα. Σε μια Ιταλική, ας πούμε, σε μια, ξέρω, σε μια Λάτσιο. Άνετα. Άνετα. Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά δύσκολα θα πάρει. Αυτά με τίποτα. Αυτά με τίποτα. Θα έκανε... Λόγω ηλικίας, έτσι. Δεν παίρνουν οι Ιταλοί, δεν είναι δύσκολα. Ναι. Και εδώ, ας πούμε, άμα έρθει στα Αουγσμπουργκ, άμα ξέρεις από Bundesliga, πρέπει να ξέρεις. Βλέπω συνέχεια. Συγγνώμη, έχω κάνει Βραζιλιάνους, αυτοί πετάνε. Ξέρω, ξέρεις πόσο τους έχουν πληρωμένους όμως. Ακριβώς. Ο Βραζιλιάνος, ακόμα και η ομάδα που είναι στο τέλος βαθμολογίας, να πάρουμε τώρα τις τελευταίες, έτσι. Εκεί είναι πληρωμένος με 3-4 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι και πιο μικρή ηλικία. Ναι. Αλλά εντάξει, τι να πούμε τώρα, εντάξει, το παιδί εξηγήθηκε έτσι, τι, εντάξει, είναι. Εμείς όμως δεν είμαστε πριόβιτ, είμαστε ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν είμαστε πριόβιτ. Ακριβώς. Και να ξέρεις, εμείς θα ακολουθούν όλοι, θα έρθει καλύτερος παίκτης στο ΠΑΟΚ. Το πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα ή το καλοκαίρι. Το πιστεύω. Έτσι πρέπει να πιστεύουμε. Δεν είμαστε πριόβιτ, δεν είμαστε. Ναι, εγώ φυσικά. Και θα πάρει τηλέφωνο. Άρα εντάξει. Φυσικά. Έχω και δύο γιους τώρα, θα έκανα παουκτάκια. Μπράβο, μπράβο ρε ΠΑΟΚ. Πόσο είναι η γη σου, πόσο είναι? Ο μεγάλος είναι 10,5, ο μικρός είναι 4,5. Μπράβο, να τους χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Γεια σου, φίλε μου. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Που μιλάμε ακροατής, έχει να πάρει. Μπορεί να έχει και 5 χρόνια να πάρει. Έτσι. Πάμε τελευταία γραμμή. Δύο, ναι. Και μην παίρνετε άλλο, να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το Βάιος, από Βέλγιο παίρνω. Από Βέλγιο. Γεια σου, φίλε. Ποια πόλη? Από το Γκένκ. Από το Γκένκ, α, μάλιστα. Εκεί, ο Καρέλης δεν έπαιζε εκεί ένα διάστημα?
Εκεί έπαιζε, ναι. Μάλιστα. Στην ομάδα που παίζει ο γιος μου, ίδια ομάδα είναι. Α, μάλιστα. Ο γιος σου παίζει σε μικρή ηλικία, σε τσικό. Ναι, στους μείον 11. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, για τον Πρίοβιτς θέλω να πω. Ναι. Αυτά τα λεφτά που θα πάρει η ΠΑΕ, ούτε καν να τα σκεφτεί. Πάρτα. Ευχαριστούμε πολύ, Πρίοβιτς. Ναι. Και γεια. Στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Ναι. Μα πρόσφερε πολλά, ο άνθρωπος είναι γκολτζής. Φυσικά. Αλλά από μπάλα ξέρει πολύ λίγα. Η ομάδα προσαρμόζεται μόνο προς τον Πρίοβιτς. Όλο παίζουμε από τα πλάγια, με σέντρες, με γεμίσματα. Το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζαμε πριν δεν το παίζουμε άλλο. Και αυτό επειδή όλες τις μπαλιές τις θέλει ο Πρίοβιτς. Και άμα δεν έρθουν σε αυτόν, φωνάζει, κάνει στο γήπεδο, φαίνεται. Τρεξίματα δεν έχει, τρίπλα δεν έχει, πλάτη στο τέρμα δεν ξέρει να παίζει. Θα σου πω για μένα η καλύτερη λύση είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, πρόσφερε, γιατί άμα δεν έβαζε γκολ, τότε χάλει εντελώς. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ πολύ μαζί σου, να ξέρεις. Δηλαδή, κοίταξε, ο Πρίγιοβιτς, δεν μπορείς να πεις ότι έβαζε γκολ του τα δίναν έτοιμα. Δημιούργησε και μόνος του πολλά γκολ. Και ο Πρίγιοβιτς όταν ήρθε, ήταν διαφορετικός παίκτης με αυτόν που ήταν φέτος. Έγινε πιο συμμετοχικός. Νομίζω με αποκορύφωμα του τελικού κυπέλου. Γύριζε, έφυγαινε και στα πλάγια, δημιουργούσε κιόλας. Δηλαδή, μην είμαστε άδικοι. Εντάξει, το ότι δεν ήταν ο κορυφαίος τριπλέρ του κόσμου, ναι, δεν αντιλέγω, αλλά δεν θέλω τώρα που φεύγει να. Πιστεύω τα έλεγες αυτά και πριν φύγει, έτσι. Και πριν τα έλεγες. Γιατί άμα δεις τον Μπέλκα, όλοι βρίζουν τον Μπέλκα, ο Μπέλκας είναι παιχταράς. Ο Μπέλκας τρέχει διπλάσια μόνο για τον Πρίοβιτς, για να καλεί τον Πρίοβιτς. Ναι. Για μένα θα δεις καλύτερο ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα σίγουρα θα το πάρουμε, γιατί έχουμε καλή ομάδα φέτος. Ναι. Πάντως καλό ποδόσφαιρο παίξαμε και πέρσι που πάλι ήταν ο Πρίοβιτς στην ομάδα. Ναι, όμως άμα σκεφτείς καλά, ο Πρίοβιτς πέρσι δεν έπαιζε συνεχώς. Τον άφησε έξω 6-7 μάτς. 6-7 μάτς τον άφησε και έπαιξε ο Κουλούρης. Τα υπόλοιπα συμμετείχε. Και εκεί που πιάσαμε, σου λέω, το πικ που θεωρώ ότι ήταν στον τελικό κυπέλο με την ΑΕΚ, ήταν ο Πρίγιοβιτς. Τέλος πάντων, τώρα αυτό που είπες, στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, εμείς προχωράμε τη ζωή μας. Θέλουμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, θα το πάρουμε. Σήμερα κύπελο έχουμε 5 ώρα, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Και προχωράμε από εδώ και πέρα. Θα δούμε. Σαν οικογένεια ΠΑΟΚ, πόσα πράξουμε. Αυτό. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι το λεβέντι σου που παίζει η μπαλίτσα στην Γκένκ. Ο Καρέλης εκεί που τον έζησες είναι δεύτερος επιθετικός. Αληθεύει ότι είναι στο Ο Καρέλης ήταν πρώτος επιθετικός. Είχε μια πολύ καλή χρονιά, έπαιζε πολύ καλά. Αλλά μετά τον τραυματισμό του δεν επανήλθε ποτέ. Έπαιζε κορυφή μόνος ή ήταν στο 4-4-2 μαζί με άλλον. Όπως ήταν στο Βάζελο με τον Μπέρκ μαζί. Δύο. Ναι, ήταν πολλές φορές στο 4-4-2. Ναι. Και στα ναι, άκρα, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορεί μόνος του να παίζει στην επίθεση. Ναι. Δεν μπορεί. Μάλιστα. Ο ΑΚΠΟΜ πιστεύω πιο καλύτερα θα παίζει. Μάλιστα. Έγινε, φίλε μου. Φιλιά στο Βέλγιο. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άλλη μία. Καθυστερήσαμε στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και sorry που περίμενες. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου. Έλα, αγόρι μου. Για πες. Τι κάνεις. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείς. Είσαι ο, δεν σ' άκουσα καλά, είσαι ο. Γήπα. Έλα ρε Ελμπουίτρε. Έλα ρε Εμίλιο Μπουτραγένιο. Εμίλιο Μπουτραγένιο, ο επωνομαζόμενος και ως Γήπας. Σε παρακαλώ. Είμαστε Ρεάλ από τότε, φίλε, που έκανε κολοτούμπες ο Ούγκο Σάντσες. Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Μας στεναχώρησε, μας φαρμάκωσε λίγο. Όχι λίγο. Ο Σέρβος, πολύ μας φαρμακούς. Πολύ μας στεναχώρησε. Και να θυμίσω κάτι πολύ σύντομα, γιατί θέλεις να πας σε διάλειμμα. Ναι. Κλατς χλούτς, άρε του Λάρα, κλατς χλούτς αυτό. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Αυτό μας έκανε. Να σου πω ένα πράγμα. Έστειλα ένα μήνυμα στη Λιάνα, λοιπόν, που ήμασταν πιο κοντά, ας πούμε, με το Σωτήρι και με την του Λάρα. Μέσα σε όλα τη στεναχώρια μου Σαββατοκύριακο, της έγραψα. Σκέψου τι μεγάλη στεναχώρια θα ζούσε η Τούλα, αν όλο αυτό το βίωνε και ήταν ακόμα εδώ. Έτσι. Δηλαδή, τον είχε, του είχε, φίλε, όχι λατρεία, του είχε τέτοια αγάπη. Δηλαδή, τον έβαλε δίπλα στον Γκαρσία, που τον είχε τον Γκαρσία, ο γιος τον είχε τατουάζ. Γι' αυτό... Να σου πω κάτι όμως, έβαλε και γκολάρες, φίλε, μας πήρε ματσάρες. Έβαλε. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε τώρα, έλα μωρέ, εντάξει, όχι, δεν είναι ωραίο. Και με την ΑΚ κάτι παστέλια και κάτι... Όλα. Χάνουμε μεγάλο παίχτη, τέλος. Δεν θέλω, δηλαδή... Δεν στο κρύβω ότι
Προχθές πήγα στη Μεσίβρια, νόμιζα ότι ήταν εκεί στην προπόνηση με το μικρό με τα χιόνια να λέει πάμε μπαμπά να το χαιρετήσουμε. Δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν. Είχε ρε πάρει άδεια. Πήγαινα πριν από κάθε μάτσο Μακεδονία Παλάς, υπάρχουν και φωτογραφίες, θα σας στείλω. Έπινε καφέ στο σαλόνι εκεί μαζί με τον Γιωργάκη, ερχότανε, βγαίναμε φωτογραφίες, υπέγραφε αυτόγραφα στο... στα πιτσιρίκια, σε όλο το μάτι. Ναι. Στα πιτσιρίκια, ναι, κανονικά. Και μάλιστα πριν από το ΠΑΟΚ το 2-0 με τον Μπάρκα, το λέω ο Μάριος, λέω, ο Μάριος είναι ο γιος μου. Λέω, θέλει δύο γκολ από σένα. Και βάζει δύο γκολ. Και γκολάρες, φίλε. Όχι δύο γκολ. Γκολάρες. Το πρώτο, είμαι στην 7 και δεν το είδαμε καλά. Ναι. Και έχουμε φύγει κάτω όλοι στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Εντάξει, χάνουμε μεγάλο παίχτη. Είμαι τελείως αντίθετος. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος με αυτούς που προσπαθούν τώρα να τον απαξιώσουν ή να πουν οτιδήποτε. Όχι, ρε, φωνιά, και ρωτάω φωνιά, κάθε φορά, τα έλεγες και όταν ήταν φωνιά. Εδώ, δικαιούται να πει τα ίδια πράγματα αυτός που τα έλεγε και όταν παστέλωνε τα γκολ τώρα μετά το άλλο. Φωνιά, χάνουμε έναν από τους πιο σπουδαίους που είχαμε. Άστο, τώρα μην λέμε. Κάτι τελευταίο θα πω και να κλείσω. Ναι. Όσοι δεν πήγαιναν στο γήπεδο και δεν τους κατηγορώ, ωραία, τη δουλειά που έκανε, που τραβούσε αμυντικούς πάνω, έτσι. Που πήγαινε, έκανε υποδοχή στην μπάλα, που μαζευόταν και βγαίνανε τα εξτρέμ. Πολλά. Δεν τα έκανε, πολλά, δεν τα έκανε άλλο επιθετικό. Η ζωή συνεχίζεται, φίλε. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Ναι. Τελειώσαμε. Δεν μπορούμε να μυρολογούμε άλλο. Πιστεύω πάρα πολύ στον Ακπομ, πάρα πολύ αυτόν. Έχω δει και βιντεάκια του και μάλιστα τον πήραμε και λέγανε στην Arsenal ότι είναι τέτοιος επιθετικός στην υποδοχή της μπάλας και γύρισμα, τελείωμα. Ταχυδύναμη, εκρηκτικότητα. Πίσω, θα το δούμε. Αμυντικό, υποδοχή μπάλας και γύρισμα. Πλάτη είναι και μέσα στους τρεις ταχύτερους στην Ευρώπη. Α, δούμε. Τώρα είναι ευκαιρία, φίλε. Δεν ξέρω αν άκουγες την αρχή τι είπα. Ναι, είπα, άκουα, θα ναι, τον έκλα μέσα στο δωμάτιο και του έλεγα πάρ' του εσύ μόνος σου, εσύ δεν θα φέρω άλλον τώρα, θα φέρω το καλοκαίρι. Ναι. Δείξε μου ότι δεν πρέπει να φέρω άλλον επιθετικό. Δείξε μου. Και έχει και καλό κλίμα στην ομάδα, δηλαδή τον έχουν αγαπήσει όλοι, είναι καλό παιδί. Όλοι, εξαιρετικός. Είναι γελαστός, έχει χιούμορ, εντάξει, πιστεύω θα πάει καλά. Θα σου πω το εξής και κλείνουμε για να πάμε διάλειμμα. Ότι το πιο σημαντικό προσόν του αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι ούτε ότι είναι ταχυδύναμος, ούτε ότι είναι αλτικός, ούτε ότι έχει εκρηκτικότητα, ούτε ότι μυρίζεται τον γκολ, τίποτα από όλα αυτά. Το μεγαλύτερο του προσόν, επειδή έχω και αυτόν τον προπονητή του συγκεκριμένο, είναι ότι γνωρίζει τα κατατόπια της ομάδας, τα χούγια των συμπαικτών του, την νοοτροπία του προπονητή. Όποιος και να έρθει τώρα, που πρέπει να έρθει παίκτης, δεν λέω ότι έχουμε τον Άκπο, δεν θέλουμε άλλον. Αλλά λέω, όποιος και να έρθει τώρα, είτε είναι ο Μπέρκ, είτε είναι ο Περέιρα, είτε είναι δεν ξέρω. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, αδερφέ. Δηλαδή, μέχρι να πάρει μπρος, μέχρι να μπει στην οτροπία της ομάδας, να αφομοιωθεί, γεια σας. Φτάσαμε Μάρτιο. Ναι, έχεις δίκιο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να πάρουμε σπουδαίο επιθετικό. Μεγάλο. Και έτσι. Να πω κάτι, μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα ο Πρίγιοβιτς, ότι ξέρεις τι, εγώ έφυγε αυτός με μια μεταγραφή μεγάλη, πήρε λεφτά από αυτό το σύλλογο. Κατάλαβες. Σωστό. Δηλαδή να τους δώσει και κίνητρο. Φίλε, εκτοξεύτηκε εδώ. Εκτοξεύτηκε. Εθνική Σερβία, Μουντιάλ, γκολ. Τον μάθανε, τον έμαθα όλοι οι φίλοι τους. Έπαιζε τη λέγκια, δεν τον ήξερε κανένα. Εννοείται. Να είσαι γερός. Σε χαιρετώ. Πάλι καθυστερήσαμε σήμερα με τις γραμμές. Θέλετε να μιλήσετε, θέλουμε και εμείς. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζοντας, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας, που δίνει σήμερα μια σόμπα υπέροχη, μια θερμάστρα χαλαζία. Δώρο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά είπαμε ψαραγορά Αιγαίων και στα δύο καταστήματα, και στο Ωραιόκαστρο και στην Αγίου Δημητρίου. Το φρεσκότερο ψάρι στην πόλη εκεί. Το επιλέγετε, σας το καθαρίζει, σας το τηγανίζει και όλα σας το ψήνεμα θέλετε. Είναι πραγματικά υπέροχα αυτά που θα βρείτε εκεί. Και εννοείται ότι στο Νικολαίδη και τουρτάρες και τσουρεκάρες και ψωμάρες και γλυκάρες και κουραμπιέδες και μελομακάρονα και βασιλόπιτες για τους συλλόγους που κόβουν μέχρι το Πάσχα βασιλόπιτες. Και τι ήθος που έχει αυτό το τρελό αγόρι που κάθεται πίσω από τα βιβλία και που βάζει τέτοια τραγούδια. Με αυτά θα πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε, ζου μου, σου λέμε! Και κάθε πίκρα καίμε! Και κάθε κελεμπία που μας παίρνει τον παίχτη. Όπως είπα άλλος χθες, ρε μπίμπι, να σου στερέψει λίγο η πετρελαιοπηγή. Καρδιο, μπίμπι, παλιού, μπίμπι, το μπίμπι σου. Διάλειμμα. Ποτέ κανένας άλλος δεν έχει τραγουδήσει με τέτοιο καημό την άτυχη στιγμή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Ο μεγάλος Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Με αυτόν μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Αργήσαμε να μπούμε. Θα πω μετά τους χορηγούς πριν πάω στο διάλειμμα. Πάμε γραμμές κατευθείαν. 23 10 287 888. Υπενθυμίζω ότι στέλνετε το μήνυμά σας FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 και μέσα από τις γραμμές για να κληρώσω μία σόμπα χαλαζία
υπέροχη από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αν έχουμε λίγες συμμετοχές θα το κάνουμε και σήμερα και αύριο με τα μηνύματα. Όχι μόνο τόσα λίγα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές να μην περιμένετε. Και εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Έλα, αν πρέπει να πάρουμε παίχτη για οσικοστή. Τι να σου πω. Θες να σου απαντήσω, είναι ρητορικό το ερώτημα. Λοιπόν, θα σου απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Μετά από σένα έχει μια εκπομπή ο Νίκος Τζαντζαράς, ο φίλος σου. Ναι. Άριστη σχέση έχω, επειδή με ρωτάνε και με τα δύο αδέρφια. Με ρώτησαν το κάποιοι. Ξέρω, αυτό το λέω. Άριστη. Και με τον Νίκο και με τον Κώστα. Άκουμε ναι. Λίγο. Και ο Νίκος είπε κάτι που εγώ, εντάξει, όχι δεν το σκεφτήκα, απλά μου το θύμισε, ας το πούμε. Ναι. Λέει ότι εάν σε περίπτωση δεν ήταν ο Βέλμπρουμ αυτός που είχε τραυματιστεί, αλλά ο Πρίγιο, ναι. Δεν θα τον έπαιρναν οι Άραβες, γιατί δεν θα τον χρειαζόταν. Αλλά δεν θα είχαμε επιθετικό. Δεν θα έπρεπε να πάρουμε. Σωστό το σκεπτικό. Γίνεται, ναι. Γίνεται, Κωστή. Ναι. Έχουμε Αχμπομ και Καρέλη. Ναι. Okay. Ναι. Κατά κύριο λόγο Αχμπομ όμως που δείχνει... Εάν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, ναι. Δεν θα έπρεπε να έχουμε έναν ακόμα παίχτη, αν όχι η σάξε του Πρίγιοβιτς αυτή τη στιγμή που ναι. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις, να έχεις κάτι τουλάχιστον... Άρα να πεις, το ερώτημα είναι ένα, Μανώλη. Φέρνεις έναν ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός του Αχμπομ και στηρίζεις τον Αχμπομ ή φέρνεις έναν έτοιμο για να φέρεις κάποιον μεγάλο το καλοκαίρι, εννοείται, ακριβώς, που είναι μεγαλύτερη φέρνεις, δυνατότητα ή φέρνεις ακριβώς, κάποιον ο οποίος είναι έτοιμος τύπου Μπέρκ, λέμε έτοιμος, μέσα αγωγικά το έτοιμος. Έχω επιφύλαξη μεγάλη. Κωστή, το έτσι? Έτοιμος είναι σχετικό. Μπορεί να φέρεις ακριβώς. Τον Μπέρκ ή τον Περέιρα ή οποιονδήποτε. Γιατί αυτό. Ή φέρνεις λοιπόν έναν τέτοιον. Αυτό είναι το ερώτημα. Φέρνεις έναν, στηρίζεις τον Αχμπομ. Οκ, okay, του δίνεις την ευκαιρία που τη θέλει ο μικρός και του αξίζει. Ναι. Και φέρνεις και έναν που μπορεί όμως κάποια στιγμή να βάλει 5-6 γκολ. Ναι. Έτσι. Και τέλος πάντων το καλοκαίρι βρίσκεις κάτι καλύτερο. Όμως έχεις μια εναλλακτική καλή λύση, έτσι. Τουλάχιστον. Για όλα αυτά που λέμε υπάρχει κοινός παρανομαστής. Γρήγορα και σωστά, ακριβώς. Μεθοδευμένα αντανακλαστικά. Γρήγορα. Είτε και, είπα... και για τα συμβόλαια που παραμένουν ανοιχτά και δεν θα έπρεπε σήμερα που το ημερολόγιο λέει 8 Ιανουαρίου να είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Θα έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη, δηλαδή με τον Βαρέλα, με τον Κρέσπο, με τον Μπίσεσβα. Αυτά έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη. Γιατί βλέπεις ότι προκύπτουν άλλα πράγματα. Του Πρίγιοβιτς δεν το περιμέναμε, παιδιά. Όχι, έτσι. Αλλά να σου πω κάτι όμως, εκεί στην ΠΑΕ έχει πολλά άτομα που ασχολούνται όχι μόνο με τον Πρίγιοβιτς και με μεταγραφές και θα έπρεπε... Γρήγορα αντανακλαστικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον άνθρωπο, με εκείνον που πήρε και είπε ότι θέλουμε χαφ. Χαφ πρώτα. Οπωσδήποτε. Με ένα κίνητο, το θέμα μου εκεί είναι πρώτα. Κατάλαβες. Αλλά όμως πρέπει να έχουμε μια λύση ενός καλού τουλάχιστον επιθετικού, να στηρίξεις Αχμπομ, αλλά να έχεις και έναν επιθετικό, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Σωστό. Δεν διαφωνώ. Κατάλαβες. Κωστή, βάλουμε ναι. Στην κλήρωση. Κάτσε να σε βάλω και σένα. Μανώλης, 600. Έγινε. Ναι. Φιλιά, έγινε, να σε καλά. Oh, να σε καλά. Oh, bye, bye. Πάμε παρακάτω. Ζου μου, ζου. Λέμε και κάθε πίκρα και με. Κάποια στιγμή θα σας πω για μια μεγάλη βράβευση που θα γίνει στην εκπομπή. Πολύ σπουδαία στιγμή για μας. Πολύ ζου μου, ζου. Πολύ μεγάλη τιμή. Θα σας πω σχετικά. Τώρα να μας φύγει λίγο, γιατί έχουμε την πρεμούρα. Τι θα γίνει με τον Πρίγιοβιτς και με τις μεταγραφές. Καλημέρα σας. Ναι. Κάρε στα περμητίδωλα βατάρσια στο πλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς ειδικά αυτές τις στιγμές. Και τι λέμε εμείς? Ζού μου σου λέμε και κάθε πίκρα και μέσα είσαι φίλε μέσα. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Μένιο, σε όλα τα ζουμουσάκια, στη Χρύσα, την Σοφία, όλο τον κόσμο, νανάδες, μαμάδες, όλους. Τους πάντες, έτσι. Για να μην ξεχάσω κανένα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε με τη σειρά. Σεντερφόρ έχουμε, δεν έχουμε. Φυσικά. Μην μπερδευόμαστε ότι ο Καρέλης είναι σεντερφόρ, παιδιά. Πάντα είναι ο δεύτερος που παίζει απαριστερά. Σωστό. Όταν λέμε σεντερφόρ, μιλάμε για τον Αχμπομ. Όταν μιλάμε για σεντερφόρ, θα μιλάμε ότι έχουμε ένα σεντερφόρ αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Καρέλης δεν είναι σεντερφόρ. Μπορεί να παίξει εκεί, αλλά η θέση του είναι πλάγια. Δεύτερος. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό με τον Καρέλη δεν θα πας σέντερφορ. 100%. Ο Καρέλης θα παίξει δίπλα στο σέντερφορ. Πάμε, άστο αυτό. Λοιπόν,
Εχθές στην αθλητική εκπομπή του ΙΣΕΡ 3, ο κύριος Μίνου είπε ο Μπέρκ για εξάμηνο, τώρα είπα έπως σκέφτεται, ναι. Ο Μπέρκ για ένα εξάμηνο για δανεικός, γιατί η ρήτρα του 18 Μαρτίου έχει λήξει. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή τι λέει, τι είπε, ο Μίνος είπε τι, ότι θα έρθει για 6 μήνες ο Μπέρκ. Στάσου. Ποιους έχει ΠΑΕ τώρα στοχοποιήσει. Λοιπόν, ένας είναι ο Μπέρκ. Ναι. Ο δεύτερος είναι ο Περέρα της Μπεφίκα. Της Μπεφίκα, ναι. Που τον ξέρει, τον είχε ο μπαμπάς Λουτσέσκου παίχτη και τον ξέρει καλά. Τον άλλον που με διαφέρει εμένα και όλα τα παοξάκια του συνοπαδούς μου, ναι, είναι που δεν λέει το όνομά του. Ναι. Είναι ο Ισπανός. Σεντερφοράκλα. Δεν ξέρω. Είπαν το όνομά του. Δεν ξέρω για... Ναι, από τη στιγμή που έχουμε τον ΑΚΠΟΚ, εκείνος θα πάρει και τον χρόνο του για να προσαρμοστεί μέσα στην σωστό. Ομάδα. Έτσι κι αλλιώς θα παίξει ο ΑΚΠΟΚ τώρα. Ακόμα κι αν αύριο φέρει έτοιμο παίχτη. Θα χρειαστεί τον χρόνο του. Ξεκάθαρα. Μα το ξέρουμε τον Λουτσέσκου. Μα γι' αυτό είπα στην εισαγωγή. Φτιάξτε τον. Καλά κάνει, φίλε. Καλά κάνει. Γι' αυτό είπα την εισαγωγή με τον ΑΚΠΟΚ. Καλά κάνει, γι' αυτό και είναι και επιτυχημένος. Έτσι. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένος. Έτσι. Και όσο για κάποιον από την προηγούμενη εκπομπή, τώρα είναι ευκαιρία, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή, που είπε ότι είμαστε κολόφαρδοι, τυχεροί όπως το είπε, και είμαστε στην πρώτη θέση, να του θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός ακροατής. 5 παιχνίδια στο 90 και με γκολ offside. Ακροατής, ναι. Βγήκε στο Batman. Στον Batman, ναι, μάλιστα. Ναι. Και είπε, είπε και για σένα ότι εσύ κλειδώνει στην πόρτα, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Γεια σου Παύλε μου, περιμένουν 5. Σε φιλώ, σε φιλώ. 15 να περιμένω, εγώ πως περίμενα. Δεν το κατάλαβα. Μην κάνεις τους άλλους αυτούς που, αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Ναι, δεν θα το κάνω, όχι, δεν η θα μπλούζα το... σου έρχεται, η μπλούζα σου έρχεται. Λοιπόν, μπιζί Παύ. Η μπλούζα σου έρχεται. Ξέρω ψωμί και έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τον Παρπαδιονύση. Να είναι γερός, θα τον πάρω τηλέφωνο. Η μπλούζα σου έρχεται, σε ρωτάω. Σου έρχεται το φανελάκι. Σου έρχεται η μπλούζα. Καλή. Σου έρχεται, λέω, σου έρχεται το νούμερο. Δεν τη φόρεσα, σιδερώθηκε, είναι κρεμαστό. Φιλιά. Το βράδυ. Φιλιά. Γεια σου, Παύλε. Τη φορέσω το φιλιά. Βράδυ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Συνονόματος. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Τι γίνεται. Για πες. Όλα καλά. Επειδή χθες το βράδυ δούλευα, έχω χάσει κάποια επεισόδια, έχει υπογράψει ο Πρίγιοβιτς στην Elite Hat. Κατά 99% θα πάει εκεί. Ας τα 99% έχει υπογράψει. Όχι. Γιατί κάνουμε επικίδιο σήμερα χωρίς να έχουμε νεκρό όμως. Δεν νομίζω ότι άκουσες κανένα επικίδιο. Όλοι λένε τον Πρίγιοβιτς και αυτά. Ο Πρίγιοβιτς έχει κάνει πολλά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Τα παιχταράς. Αυτό είπαμε. Παιχταράς. Δύο μέρες αυτό λέμε, ναι. Όχι επικίδιο, τι θα κάνουμε. Και... Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει σήμερα ο Πρίγιοβιτς. Έτσι θα λες. Θα συναντηθεί με τον Ιβάν. Κάνε μακάρι, με σποτάκι. Μακάρι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Πρίγιοβιτς θα μείνει. Κάνε με σποτάκι. Άκουσε λοιπόν. Άκουσε. Σε περίπτωση που μείνει ο Πρίγιοβιτς. Πρώτον, θα σε στείλω ένα τρίμερο στις Θερμές. Γράφεις. Γράφω. Θα σε στείλω στη Λαδόκολα να φας με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με την παρέα σου. Δεύτερον. Τρίτον, θα σε στείλω να πάρεις ένα ταψί μπακλαβά και ήμελο μακάρονα στον Νικολαίδη στο Αρτοζαχαροπλαστείο. Οπότε θα... δεν θα κάνουμε δίαιτα ποτέ. Ας μείνει και... εντάξει. Επικίνδυνος, επειδή... Το όνομά σου. Κωνσταντίνο. Αν είπαμε Κωνσταντίνε. Κοίταξε, και σήμερα και χθες. Τι λέω εγώ. Κανένα κλάμα, φίλε. Κανέναν επικίδιο, κανένα μυρολόι. Όχι, κανένα μυρολόι. Στενοχωριέμαι, θα ήμουν υποκριτής αν έλεγα ότι δεν με νοιάζει. Με νοιάζει και με πείραξε και χαλάστηκα για το συγκεκριμένο. Όμως, ΠΑΟΚ ήμουν πριν από αυτόν, ήμουν κατά τη διάρκεια και φυσικά θα είμαι και μετά από αυτόν. Αποχαιρετήσαμε κολοσσούς. Όπως ήταν ο Κούδας, ο Παρίδης, ο Τερζανίδης, ο Αποστολίδης, ο Γκαρσία, ο Λίνο, όπως ήταν ο Βιερίνια. Χάσαμε παίκτες και δεν σταμάτησε εκεί η ζωή μας. Συνεχίσαμε να υπάρχουμε. Δηλαδή δεν θέλω καμιά μυρολατρική στάση από κανέναν. Ακόμα κι αν πονάμε που το λέμε. Έτσι. Δεν αποχαιρετούμε έναν ασήμαντο. Αν φύγει, λέω πάντα. Έτσι. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να πάρουμε το μάτς σήμερα με την Πάτρα. Να πάρουμε το μάτς με την Τρίπολη, να τους αποδείξουμε ότι ό,τι και να κάνουν
στις επιτροπές, ό,τι τερτύπη και να ετοιμάσουν, εμείς είμαστε έτοιμοι, ο οργανισμός, η οικογένεια, από τον παίκτη, τον μασέρ, τον γιατρό, τον προπονητή, τους ακροατές, τους παραγωγούς, όλη η οικογένεια, είμαστε ένας τεράστιος οργανισμός που εμπερικλεί μέσα διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικούς ανθρώπους, ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να πάρουμε τον double. Τέλος. Λοιπόν, θα σε αφήσω, θα σου πω μια σκηνή από το προσεχές μέλλον το σημερινό. Ναι. Όταν θα βγαίνει ο Πρίγιοβιτς από τη συνάντηση με τον, με τον πρόεδρο, ναι, με τον Ιβάναρο, και θα λέει ότι εγώ θα καθίσω να σηκώσω το πρωτάθλημα και μετά θα φύγω. Αγόρι μετά μου, το έχεις φτιάξει, σου έχω πακέτο, έτσι, να ξέρεις, Κωνσταντίνε. Πακέτο, αν γίνει αυτό. Περιμένω, πακέτο, περιμένω. Τι περιμένω, ό,τι τάξω, άμα τάξω εγώ δεν έχει, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση, να ξέρεις, σου έχω πακέτο. Μπουκέτο, λοιπόν, έτοιμο. Αναμείνατε στα ακουστικά σας. Μακάρι, μακάρι. Αν και, όπως είπα στην αρχή, λίγο μέσα μου έχω χαλαστεί, να ξέρεις. Δηλαδή, ίδιος δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι. Μπορεί να μου φύγει μετά από λίγες μέρες. Αλλά μέσα μου λέει. Τι μας έκανε ο Βέρμπλουμ το καλό. Άσε ρε φίλε. Άλλη περίπτωση. Ο ένας έχει προσφέρει, ο άλλος δεν έχει προσφέρει. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κι όμως και αυτόν τον το ξεχάσαμε που έκανε. Η οικογένεια του Πάθους. Ναι, αλλά είδες ότι το σώμα του δεν το ξέχασε καθόλου, φίλε. Το ότι δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι, δεν άφησε πισίνα για πισίνα και βατήρα για βατήρα. Το σώμα του τον πρόδωσε, το είδες. Ενώ ο Αλέξανδρος ούτε διακοπές έκανε για να έρθει να βοηθήσει φυσικά, την ομάδα. Δεν το ξεχνάμε. Και παίζει σερί. Σερί δεν παίζει. Το ξεχνάμε. Δεν απαξιώνουμε και τίποτα. Δεν παίρνω τίποτα πίσω από τα εξαιρετικά πράγματα που είπε για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον παίκτη. Και θα συνεχίσει μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον. Άντε να δούμε. Άντε. Άντε. Να με πάρει αύριο. Σε κάνω σποτ. Ναι. Κάτι τελευταίο, εκτός από ΑΚΠΟΜ, ναι, έχουμε και εναλλακτική για τον Ζαμπά, ο οποίος είναι ιδανικός για τη θέση του φορ, βέβαια. Δεν ξέρω, έχει παίξει άλλη φορά εκεί. Έχει τελείωμα, παίζει, έχει παίξει ψευτοενιάρι, έχει παίξει. Δεν ξέρω, άλλο ψευτοενιάρι, νομίζω ότι είναι πιο πολύ γραμμή, είναι ασβέστης, ξέρω εγώ. Θα δούμε, τώρα εφόσον φεύγει, αν και εφόσον φύγει ο Πρίγιοβιτς και δεν έρθει άλλος έτοιμος, τότε θα δούμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δω δίδυμο ΑΚΠΟΜ με Καρέλη. Αν αλλάξει κάποια πράγματα. Ίσως για να τον μεταφέρει πιο κέντρο το Ζαμπά. Θα το δούμε αυτά. Ξέρει αυτός, φίλε, αυτή είναι η δουλειά του. Θα του πούμε πώς θα κάνει τη δουλειά του εμείς. Δεν είμαστε προπονητές. Φυσικά ο προπονητής είναι ο μόνος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αναντικατάστατος στην ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Σωστό. Σε χαιρετώ! Γεια σου, λοιπόν, Κωνσταντίνε! Σποτ θα σε κάνω. Σποτ! Καλή σου μέρα. Κάντε φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Τι? Τέσσερις έχει? Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Ναι, πάμε στο μεθεπό. Είπα πάμε διάλειμμα γιατί. Ναι, καλημέρα! Γεια σας. Καλώς στη Φραγκφούρτη! Τι γίνεται? Να τα κάνουμε σύντομα τότε. Ναι. Σήμερα το. Χάσαμε. Ο Πάο και εγώ για τον Πρίγιοβιτς, σαν εσένα περίπου είμαι, γιατί και τα είπα και για άλλους παίχτες, όταν το γυαλί. Ραγίσει, ναι. Δεν πίνω από το ποτήρι αυτό. Εντάξει, δεν το πετάω το ποτήρι. Δηλαδή, αν μείνει, δεν θα πω ότι στεναχωριέμαι, αλλά μέσα μου, ολοκληρωτικά δοσμένος με τη λατρεία που του είχα πριν, δεν μπορώ να είμαι. Είμαι ξεκάθαρος. Θα κάνω μια μεγάλη αμαρτία. Θα πάρω στο στόμα μου λόγια του μεγάλου εχθρού και θα πω άντε γεια. Ναι. Και δεν είναι το για το γερμανικό, για η nine. Όχι. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα είπες, φίλε, μεγάλη αμαρτία φέρνεις. Χρησιμοποίησες κουβέντα του Λασποτήρα. Μάλιστα. Γαργάρα με χλωρίνη από εδώ και πέρα. Και μπεταντίν, κανονικά. Μάλιστα. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου. Ο Πάου χρειάζεται ένα παίχτη όπως εδώ στη Γερμανία έχει γίνει κάτι, ότι το θυμάζει τον Άλεξ Μάια, σου λέει κάτι. Βέβαια. Ο Άλεξ Μάια πήρε σύνταξη και επειδή είναι από την περιοχή του Σαν Πάολη. Πήγε ξανά στην ομάδα που ξεκίνησε, ναι. Του Σαν Πάολη, γιατί τραυματίστηκε ένας πολύ σπουδαίος επιθετικός και υπέγραψε συμβόλαιο για 3 μήνες. Μάλιστα. Κάτι παρόμοιο χρειαζόμαστε κι εμείς, μια πρόσφαρη για τους επόμενους 2-3 μήνες, ώστε να κάτσουν να ψάξουν να βρουν ένα σωστό. Ο Άλεξ Μάιερ, ο οποίος έκανε μεγάλο όνομα στην Άιντραχτ, έτσι, στη Φραγκφούρτη. Ναι, σωστά. 14 χρόνια. Με το Μουσάκι, ο Γκολτζής. Φούσπαλγκότ. Δεν το λένε Φούσπαλγκότ, η Γερμανία. Φούσπαλγκότ, ναι, Φούσπαλγκότ. Είναι στο στυλ του. Θεό δηλαδή του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Ήταν σε στυλ Κλίνσμαν. Κάθε μπροστά στα δοκάρια και βάζει γκολ. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, έγινε, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στη Φραγκφούρτη. Ζουμουσού. Σε όλη την ομογένεια. Πάμε και τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι.
Έλα, Κωστή, ο τελευταίος. Έλα, Στελάρα μου, και σώρο που περίμενες. Δεν πειράζει, φίλε, τίποτα. Έλα. Κωστή, εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει και το σύστημα αναγκαστικά ο Ρασβάν. Ναι. Το 4-3-2-1 είναι τελειωμένο. 4-2-3. 4-2-3-1. Ναι, ναι. Τώρα θα παίξει 4-4-2, αναγκαστικά θα παίξει με δύο μπροστά. Να το δούμε. Πιστεύω εγώ ότι θα αλλάξει και το σύστημα. Ναι. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό το ζήτημα. Ότι δεν, πώς σας πω, δεν θέλει να φύγει από αυτό το οποίο γνωρίζει η ομάδα, γνωρίζει ο ίδιος, γνωρίζουν οι παίκτες μεταξύ του. Τώρα βέβαια, όταν φεύγει ένα γρανάζι τόσο σημαντικό, αν φύγει, ξαναλέω, λοιπόν, ίσως θα πρέπει να αναπροσαρμόσει. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι όπως έγινε η δουλειά, εγώ πιστεύω ότι άμα τον κρατήσει, ποιος δεν θέλει να μείνει, έτσι. Δεν τον, ο παίκτης είναι παιχταράς. Απλά άμα θα χαλάσει το balance που λέγει ο Λουτζέσκο στα οικονομικά για αυτά, δεν ξέρεις μετά τι επιπτώσεις θα έχει σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή να χάσει και τα 10, να χάσει την ισορροπία μέσα στην ομάδα. Κοίταξε, δεν μπορεί να κάθεις και να το δώσει 5 εκατομμύρια. Όχι 5. Έτσι, αν μείνει, αλλά αν μείνει αύξηση θα το κάνει, δεν ξέρω για τα λεφτά. Ναι. Αλλά θα βάλει άλλα πράγματα στη ζυγαριά. Τη ζωή εδώ, το πρωτάθλημα, μια συμφωνία ίσως να φύγει το καλοκαίρι, το Champions League, οι όμιλοι, άλλα πράγματα. Το πώς είναι η ομάδα, το πώς αφήνει μια κατάσταση στη μέση αυτό και απέναντι πού θα πάει ποδοσφαιρικά, στο νεκροταφείο, το ξαναλέω. Εχθές μου έλεγε φιλαράκι που είχε κάνει στα δουλειά ραβεία, χωρίς απαγορεύεται να οδηγούν οι γυναίκες και οι γυναίκες οι λευκές κυκλοφορούν με μπουρκα. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς εκεί και χωρίς τον άντρα δεν του συζητάμε ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι. Δηλαδή η ζωή εκείνη πραγματικά, δηλαδή να την αράξει μέσα στο σπίτι, τηλεόραση. Ναι, τίποτα, χρυσό κλουβί, έχει τείχο γύρω-γύρω. Διάβαζα χθες δηλώσεις του Καρίδα, του παλιού γυμναστή της ομάδας, πήγε εκεί με τον Πόλωνη. Είναι μέσα σε ένα τείχο. Γύρω-γύρω έχει κάστρο, ρε παιδί μου. Πώς το λέει, δεν τους αφήνουνε. Ναι. Είναι σε κλουβί. Και είπα, πέθανε ποδοσφαιρικά και απλά τον καλύπτουν με μια πλάκα που είναι όλη από χρυσάφι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σκοτώνει τη φιλοδοξία του, αλλά είναι ένας πλούσιος σκοτωμένος ποδοσφαιριστής, μέσα εισαγωγικά. Εντάξει. Κάνει επιλογή. Σίγουρα. Τι να πω. Σίγουρα. Απλά εγώ πιστεύω ότι το ποιος θα έρθει να αντικαταστήσει κάποιον που φεύγει, εκεί θα δείξει μετά, μα θα θυμάσαι τον προηγούμενο, όπως είχε γίνει με τον Λίνο, με το Μάτος, όπως είχε γίνει με πολλούς παικταράδες. Και όταν δεν έχει αντικατασταθεί σωστά, θυμάσαι τον προηγούμενο. Σωστό, πάντα. Το θέμα πάντα είναι ποιος θα έρθει να γίνει σωστή δουλειά. Τον καινούργιο τεχνικό διευθυντή δεν τον είδαμε ακόμα. Περιμένουμε να δούμε 2-3 κινήσεις, γιατί δεν πήγαμε μέσα Γενάρη. Και η ομάδα, ξέραμε ότι λόγω του τραυματισμού του Βέρμπλουμ θέλει ένα αμυντικό χαφ. 100%. Περιμένουμε 100%. Να δούμε δύο σωστές κινήσεις. Γιατί και ο Πρίγιοβιτς είχε έρθει Γενάρη, έχουν έρθει Μπεχταράδες Γενάρη και ο Λίνο είχε έρθει Γενάρη. Σωστό, δεν σημαίνει ότι ακριβώς. Έχουν έρθει και Παλτά Γενάρη, έχουν έρθει και Μπεχταράδες όμως. Έτσι. Φυσικά. Δεν πάει να πει ότι επειδή η μεταγραφική περίοδος δεν είναι καλή. Διάβασα τη λίστα προχθές. Ότι δεν μπορεί να βρει Μπεχταράδες. Είπαμε τα δύο αυτά ονόματα. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτοί οι δύο που λες, ο Λίνο και ο Πρίγιοβιτς ήρθαν Γενάρη. Δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό. Απλά αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας αυτή την περίοδο να βρεις ένα αυτόν που θέλεις και δύο επειδή τρέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν είναι ένας Ιούλιος, ένας Ιούνιος που έχει όλο τον καιρό μπροστά να προσαρμοστεί. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν. Δηλαδή έρχεται την Δευτέρα, την Κυριακή, πρέπει να ενσωματωθεί. Καταλαβες. Πόσο εύκολο είναι αυτό δεν ξέρω. Έχει στη Γερμανία ένα Γιώβιτς που έχει 12 γκολ. Είναι ο μισός πίσω. Άστον φίλε, της Φραγκφουρτής. Ναι. Αυτός φάει πάει μπάγκεν φίλε, ξέχασε τον. Δεν σου παρά. Άστον φίλε αυτόν. Τα παστελώνει και στον ύπνο του. Άστον, εκεί σμένο. Άστον, λίγο τα κατάλαβα. Άστον. Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Ελλάδα μου. Γεια. Πάμε διάλειμμα. Ξαναλέω. Τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας από ό,τι βλέπω θα πάμε και αύριο. Μην το κάνουμε έτσι μόνο. Για μια υπέροχη σόμπα. Μια θερμάστρα χαλαζία από την ηλεκτρονέτ Παπουκίνης Νικολαίδης. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, μην ξεχνάτε, Sports Cafe, Play Cafe, Domino, εκεί στην Πότσαρη, εκεί θα δούμε τις ματσάρες, εκεί που έχετε τη δυνατότητα σε 9 γιγαντοοθόνες να περάσετε υπέροχα την καφεδάρα σας, τα ποτάκια σας, υπέροχα πιάτα. Δημητριάδης Group, ό,τι θέλετε από ανακαίνιση για το σπίτι σας, ό,τι θέλετε για να μετατρέψετε το χώρο σας σε Airbnb, ό,τι θέλετε και υπάρχει θέμα τεχνικό, 323-003, αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θα δώσουμε αύριο υπέροχο δώρο, δωρεάν βαφή παιδικού δωματίου. Μας το έχει τάξει εδώ και καιρό ο Δημητριάδης ο Γιάννης, γιόρταζε κιόλας χρόνια πολλά. Φυσικά, Τσαντεκίδης μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια στο δρόμο για Ωραιόκαστρο ανεβαίνοντας απέναντι από τα Τζάμπο, εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Απείραχτα αυτοκίνητα, τρακάριστα, με εγγύηση, τα πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε. 20 χρόνια Τσαντεκίδης, τα αδέρφια ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και εννοείται, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκεί θα φάτε
και θα χάσετε την μπάλα από τον Diego Pancetta σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Επιστρέφουμε! 5 η ώρα Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί με την κουβέντα για τον Μπρίγιοβιτς, το τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη από εδώ από εκεί. Το σημαντικό είναι να καλυφθεί. Πρώτον, να μείνουν αυτοί που πρέπει. Να μην έχουμε κανένα αναπάντεχο. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Τώρα, πώς, τι, πού, με ποιο τρόπο δεν είναι δική μας δουλειά. Το ξέρουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Δεύτερον, να καλυφθεί το μεγάλο κενό που υπάρχει στα αμυντικά χαφ. Να έρθει ένας παίκτης, όχι για 3 και 5 μήνες, να έρθει ένας παίκτης σημαντικός για το κέντρο. Και βέβαια, αν αποφασίσουν ότι δεν μπορούμε να πάμε μόνο με τον Ακπομ και με τον Καρέλη, να έρθει και σπουδαίος επιθετικός. Στην ερώτησή σου, αν θεωρώ ότι... Βασίλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Σε ακούω, λέει, από τότε που ξεκίνησες. Από τα πρώτα σου βήματα δεν έχεις χάσει τίποτα. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Στο ερώτημα, ο Μπέρκ, δεν ξέρω αν ο Μπέρκ, διότι εκεί είναι άλλες οι ταχύτητες, είναι άλλα τα κόζια, άλλη πίεση, άλλη εκγύμναση, άλλα όλα. Δεν ξέρω αν ο Μπέρκ, μετά από 2 χρόνια στους Άραβες, στις Κελεμπίες, μπορεί να έρθει και να παίξει. Έχω το παράδειγμα του Κώστα, του αμυντικού που ήρθε, του Ρικάρντο Κώστα που ήρθε παλέμαχος από εκεί. Ξέρω εγώ, δηλαδή είμαι λίγο φοβισμένος. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Αν με ρωτάς εγώ τι θα έκανα, θα έφερνα ένα σπουδαίο αμυντικό χαφ, θα εμπιστευόμουν τον Ακπομ, θα τον έφτιαχνα, θα τον έκανα τούρμπο, θα τον πόρωνα, θα του δείχνε εμπιστοσύνη και σε αυτόν και στους υπόλοιπους που είναι εδώ και θα έφερνα έναν είτε δεύτερο πίσω αναπληρωματικό του Ακπομ ή θα έφερνα ένα σπουδαίο εννιάρι το καλοκαίρι. Αυτό θα έκανα εγώ. Τώρα, εγώ είμαι εγώ όμως. Δεν αποφασίζω και δεν τους λέω και τι να κάνουν. Ξέρουν αυτοί. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, για ακόμα 10 λεπτά μπαίνετε σε κλήρωση. Επειδή θέλω και άλλα μηνύματα. Δεν φτάνουν τα μηνύματα. Σήμερα έχουν καμιά 35 και εσείς πήρατε τηλέφωνο. Το μυαλό μαζί στον Μπρίγιοβιτς και όχι στη σόμπα Χαλαζία. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα κάνουμε και με τα αυριανά μηνύματα. Έτσι, μια σόμπα υπέροχη. Μια θερμάστρα χαλαζία από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ξαναλέω, όπως είπα στην αρχή, δεν χρειάζεται να ρίχνει χαλάζι για να λειτουργήσει, ούτε τη χαλάς, γι' αυτό λέγεται χαλαζία, ούτε είναι από τη χαλάστρα. Ξεκάθαρα. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Σόμπα Γαλαξία είπες. Γαλαξία. Αγάπη μου, είσαι πιο όμορφη στο Γαλαξία. Σιγά το σούπερ μάρκετ. Αγοράκι μου, έλα. Τώρα αυτό που είπες για το θέμα για τον Μπρίγιοβιτς, που λες ότι ρε παιδί μου και να επιστρέψει, ας πούμε, να γίνει τέλος πάντων το συμβάν, θα είσαι παγωμένος, δεν θυμίζει λίγο την περίπτωση με την Ντέμι Μουρ, με την ανήθικη πρόταση. Βέβαια, ξεκάθαρα φίλε. Με το εκατομμύριο και τα λοιπά, ναι. Που άλλος είπε πάνε ρε παιδί μου, αλλά μόλις θα τρώει το κούτελο εκεί, σου λέει θα μπει το κέρατο εκεί. Δεν ξέρω αν νιώθετε έτσι και συγγνώμη, εγώ εκφράζω ακριβώς πώς το λένε, ανώθευτα, ό,τι μου βγαίνει. Ότι έξω, έστω ότι βγαίνει σήμερα από τη συνάντηση και λέει μένουμε εδώ, να σηκώσουμε την κούπα. Πάλι μέσα μου κάτι θα έχει ραγίσει, ρε παιδιά. Κάτι όταν βλέπεις βιντεάκι ο Αλχαμπίμπι να του λέει καλώς ήρθες στην άλλη διχάτ, ξέρω εγώ κτλ. Ή να βάζει να κάνει like τώρα στις Κελεμπίες, να πούμε στον κόσμο εκεί πέρα τις, τους Άραβες. Okay. Δεν μα τρελαίνει κιόλας. Εντάξει, τέλος πάντων, ο καθένας είναι δικαίωμά του, είναι επαγγελματίας, σας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς 100%. Το βλέπουμε. Ούτως ή άλλως άλλοι έχουν την Ντέμι Μουρ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον Κατέμι Μουρ. Αυτόν που πήρε την μπλούζα του Άρη και τον διέλυσε από την ώρα που την πήρε στα χέρια του. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να πάρει και τις αγαπημένες του ομάδας και να τις σηκώσει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Το ελπίζουμε. Ανάχει. Πρώτα είναι το σημαντικό σήμερα. Μην το αφήνουμε γιατί βλέπω ότι μέσα στην αναμπομπούλα πάμε εντελώς. Ναι, ναι. Μπερδεμένη ομάδα, ελπίζω να πάει συσπυρωμένη. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ, νομίζω ότι ούτε οι εχθροί μας θα μπορούσαν να φανταστούν ότι στο δεύτερο γύρο ο ΠΑΟΚ θα πάει με τόσα ανοιχτά θέματα. Ναι. Τις ανανεώσεις, τις μεταγραφές πρέπει να έρθουν. Τα πάντα. Πολλά. Κενά, αγωνιστικά, η μισή ομάδα είναι στον αέρα. Πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Δεν ξέρω, ελπίζω το ταχύτερο δυνατό να τα καλύψουν. Και πρέπει όλη την εβδομάδα μετά το παιχνίδι το σημερινό να πάρω μια φωτογραφία με ένα μεγεθυντικό φακό για να φαίνονται τα μπαλάκια του Καλτσά, γιατί είναι πολύ μικρά, αλλιώς δεν γίνεται. Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουν αυτή η ομάδα πώς έχει συμπεριφερθεί, τι έχουν πει για μας. Η οποία τριμοδοτήθηκε πέρυσι για να παίξει σαν σκύλος μέχρι το τέλος,
Είναι η ομάδα η οποία έχει τον Ιγκλέσια, στον οποίο σε κάθε αγώνα πατάει ένα ποδοσφαιριστή, όπως και κάνει στον Ουάρντα. Όπως κάνει στον Ουάρντα. Τον Κότσιρα, τον άλλο τον περίεργο. Ο Κότσιρα κτλ. Ξέρουμε τι θα δούμε. Να μπει λυσσασμένη με το μαχαίρι στα δόντια και επιβάλλεται η ομάδα να έχει τον κόσμο της στο γήπεδο. Χρήστο. 2003-2005 να είναι εκεί. Εμένα σαν παίκτη, αν ήμουν παίκτης, θα με πόρωνε τρομερά που μου άλλαξα το μάτς. Επειδή νομίζουν ότι θα με πιάσουν τώρα από διοργανωμένο και από συντονισμένο. Θα γούσταρα, φίλε. Θα γούσταρα. Να πάει. Με το μαχαίρι στα δόντια. Έτσι. Έτσι. Και πρέπει να καθορίσουμε και μετά από εκεί και πέρα είναι το πρωτάθλημα στα χέρια μας. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Μην ξεχνάμε το μπάσκετ σήμερα, το έχω σημειώσει, μην το ξεχάσω. 7.30 ώρα, πάω Χαποέλ Χολών. Όλοι να είμαστε εκεί στο παλατάκι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, αυτά που πήραν μεγάλο διπλό στον Κολοσσό. Το μπράβο δεν αρκεί μέσα από το τηλέφωνο. Όχι έτσι. Μόνο, και πρέπει και τα παράλληλα τα λάθη που γίνανε και το άνοιγμα στο πάτη, διότι οτιδήποτε τέλος πάντων έγινε και για ποιους λόγους έγινε, όπως έλεγε ναι, σωστό. Γιάννης ο Γεωφόβης εχθές ναι. Και χρόνια του πολλά, να βρεθεί μια λύση, γιατί η ομάδα είναι, είπαμε, η ομάδα η οποία στα δύσκολα χρόνια μας στήριξε. Τώρα θέλει τη δική μας συμπαράσταση, να τα απόδωση. Έτσι. Έγινε. Χριστάρα μου, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Καλώς τον φιλάρετο. Γι' αυτό πήρα γιατί πρέπει να, όποιος μπορεί, να βοηθήσουμε πάση θυσία την ομάδα αυτή που πήγε στη Ρόδο και υπήρχε πραγματικά εντυπωσιακή υποστήριξη από ροδίτες παοξίδες. Έτσι. Εντυπωσιάστηκα. Που έλεγαν για το Μακεδονία, ξακουστεί και μπράβο τους. Εντυπωσιάστηκαν και αυτοί που ήταν εκεί και περιέγραφαν. Γιατί στο τέλος είπαν να μείνει και η Ρόδος στην πρώτη εθνική, που έδειχναν ότι είναι ροδίτες καθαροί, αλλά και παοξίδες ταυτόχρονα. Ναι. Αυτό έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Πρέλεβιτς δεν έχει υποστηριχθεί από μας. Όσο μπορούμε τουλάχιστον να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, αξίζει τον κόπο. Και πραγματικά... Α, γυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο. Θέλω να έχουμε το νου μας και εμείς το νου μας, γιατί δεν ξέρω ποιοι θα πάνε, αν θα πάνε. Πιστεύω θα πάνε, γιατί αυτό δεν το έχουμε ναι. βάλει στο μυαλό. Θα ασχοληθούμε με αυτό, φιλάρετε μου, μετά από το σημερινό μάτς με την Παναχαϊκή. Μα για την Παναχαϊκή μιλάς. Α, για την Παναχαϊκή μιλάς, γιατί εγώ έλεγα για την Τρίπολη. Στην Παναχαϊκή δεν ξέρω αν θα πάει ο κόσμος καθόλου. Δικός ναι, μας. Εκείνη το θέμα και θέλει πολύ προσοχή. Αν τυχόν πρέπει σωστό. Πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν διαφωνώ. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει μείον 3 βαθμούς. Ναι. Εκεί έπρεπε η Πάτρα, επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά την Πάτρα, ζει 10 χρόνια ο αδερφός μου εκεί, τους ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω και πάρα πολύ καλά τι οπαδούς έχει εκεί, ποιας ομάδας κυρίως. Ακριβώς. Γι' αυτό να έχουμε απόλυτα. Τα μάτια μας, όχι 14, 54, απόλυτη εγρήγορση, αν πάνε δικοί μας, έτσι. Γενικά ναι, αυτά τα δύο μάτς στην Πελοπόννησο τα φοβάμαι και από άλλους λόγους, για άλλους λόγους, και όχι μόνο αγωνιστικούς, έτσι. Να έχουμε το νου μας 100%. Είναι στριμωγμένος από όλες τις μπάντες και μπορεί να κάνει καμία τα πάντα. Όχι, μπορεί να κάνει τα πάντα για να σώσει το τομάρι του Ολυμπιακός. Να κάνει τα πάντα, έτσι, όπως το λες. Έγινε. Να είσαι καλά. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι θα μου μείνει, γιατί μιλάμε για έναν Πρίοβιτς, ότι ήταν αυτός που πηγαίνανε οι αντίπαλοι, τα παιδάκια και παίρνανε αυτόγραφα. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τον έχουμε όπως πρέπει να είναι. Φυσικά. Και από εκεί πέρα ό,τι θέλει ας κάνει. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Τσίτσιο Μπαγκιόλου. Ωχ, καλό στον Τσιστιακόφ. Έλα τα γόρι μου. Δρασνιά τα κακά που πούστου, δρασνιά τα σνιά τα τρομπούλια στα τα καβούα σνιά τα. Ξεκάθαρο σήμαν, ξεκάθαρο. Αγόρι μου, αγόρι μου. Φίλε, συμφωνώ απόλυτα επίσης μαζί σου αυτά που είπες. Εγώ, άμα ήμουν ο Σαββίδης, λέω, βέβαια σε λίγο πιο ψηλός είμαι και τα λοιπά, εντάξει, το παλεύουμε. Τον Ακπομ, θα του λέγα γδίσου, γδίσου και δες. Πήγαινε τα μπίπι. Ναι. Να το ξεχάσω. Η δεύτερη αγαπημένη ομάδα του Κολομπούρδα είναι ο Κολοσσός. Έτσι, γιατί ταιριάζει, δεν ξέρω. Λοιπόν, που λες φίλε... Πώς το γράφεις το κο. Τίποτα, λέω κάτι δικά μου. Πάμε, λέγε. Λοιπόν, το θέμα είναι όντως έτσι, όπως το είπες. Ένα καλό αμυντικό χαφ
Όχι τύπου Μπέρντμαν που φώναζα εγώ από την αρχή. Όχι, όχι, δεν θέλει τέτοιο βαρύ κορμί. Ένα με βαρύ κορμί στα 33 που τον θέλει να γίνεται λίμπερ όταν να μείνετε ομάδα και δεύτερο να και ξέρει τρίτο. Μπάλα, να ξέρει μπάλα, να μοιράσει λίγο. Θέλω άλλο παίχτη, όχι τέτοιο σκάρι, όχι τέτοιο τύπο. Ναι, και να έχει πνευμόνι και να μην κολλώσει αν πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό. Ένα Γκαρσία, φίλε, απλά να το πούμε έτσι με, λίγα, με δύο λόγια. Ένα τύπο Παμπλο Γκαρσία, να κάνει 40 ραμπαλιά. Όταν χρειαστεί να ρίξει την κλωτσιά, αλλά και όταν χρειαστεί να κάνει 40 ραμπαλιά με το εξωτερικό φάλτσο. Αυτό εδώ τώρα μπορεί να καλύψει ο άνθρωπο τώρα, όπω κάλυπτε παράδειγμα έστω Βιτόλο. Τις προωθήσεις των full back και τα λοιπά. Τι, ένας απλά ποιοτικός παίκτης ήταν που για μένα πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστά είπες, είμαι κατά 1000% κατά της πιθανότητας της έλλειψης του Μπέρκ. Είναι τελειωμένος ναι. Από τους Άραβες. Εκεί είναι παιδική χαρά, φίλε. Όποιος πάει τελείωσε. Κοίταξε, πρόσεξε, δεν είπα ότι είμαι κατά της έλευσης. Είπα, έχω πολύ σημαντικές και σοβαρές επιφυλάξεις για το τι κατάσταση θα είναι. Πέρα το ότι είναι 32 στα 33, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό που θέλω. Και δεν θέλω κάτι για τρεις μήνες μόνο εγώ. Έχουμε ένας διαμάντη που ταιριάζει απόλυτα. Έχει πει και κάποιος άλλος ακροατής κάτι. Ταιριάζει απόλυτα στο στυλ του ΠΑΟΚ τώρα. Ο Πρίγιοβιτς μας βόλεψε και βολευτήκαμε και όλη η ομάδα. Αφού έφυγε, μπορούμε να γυρίσουμε στο ορθολογικό ποδόσφαιρο και αυτό μας το καλύπτει ο Ακπομ. Ο Ακπομ έχει σπριντ, έχει έκρηξη, έχει το ένας με έναν, έχει την καλή τοποθέτηση και είναι μόλις 22 χρονών. Ναι. Δηλαδή είναι ένα μαύρο διαμάντι είναι. Σωστό. Ένα έχουμε απορία. Για τα προσόντα του τα ξέρουμε, ένα έχουμε απορία. Ναι. Αν θα βρει... τα αποθέματα, τα ψυχικά, αν θα ξεπεράσει το ότι θα τον συγκρίνουμε τον Μπρίγιοβιτς, αν θα αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά, αν θα είναι έτοιμος, αν έχει, την ιδιοσυγκρασία να μπει και να μην ξαναβγεί ποτέ. Αυτό είναι που έχουμε απορία, έτσι. Ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Έχεις να κάνεις με Άγγλο, ο οποίος στο θέμα του ποδοσφαίρου, η παιδεία που έχει, έχει παροπίδες και οτοασπίδες και δεν καθένα ακούει τίποτα και δεν καταλαβαίνει και δεν βλέπει τίποτα. Να τον δούμε, φίλε. Να τον δούμε. Δεν είναι Λατίνος, δεν είναι Έλληνας, δεν καταλαβαίνει ποτέ. Άρπαξε την ευκαιρία, το λέμε και για τον Γκαρέλη. Άρπαξε την ευκαιρία. Μα η στεναχώρια του σε μια συνέντευξη πρόσφατα ήταν ότι δεν παίζω. Ορίστε, να το. Πεδίο ελεύθερο. Άρπαξε, παστέλωσε. Παστέλωσε. Put the Palamar everywhere you can. Τέλος, ξεκάθαροι είμαστε. Και το Γκαρέλη αρχίζει να το ψιλοβλέπω το παιδί, αρχίζει βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματα και κάποιες επιφυλάξεις να το δραματίσει. Θα τα δούμε. Οι ευκαιρίες τώρα περνάνε. Τώρα είναι, φίλε, το βαγόνι. Περνάς, ανεβαίνεις. Τέλος. Απλά. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Φιλιά και γεια σου, γεια σου και Τσίτσιο. Γεια σου Ταρίφοφ. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε σε τέλος εκπομπής. Εδώ είμαστε. Τα μηνύματα σήμερα καμιά, δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα καθόλου. Επίσης τα τηλέφωνα που πήρατε και μου αφήσετε νούμερο θα μπουν αύριο στην κλήρωση για να κάνουμε αύριο την θερμάστρα. Χαλαζία, ξεκάθαρα. Ναι, ήρθε λέει ο Ραφαήλ, ήρθε και η Σοφία, τώρα έρχεται ο Τηλέμαχος, μετά θα έρθουν ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Γεια σου Κανάρι! Και για κοκκινομάλα έχουμε. Διαβάζω και ένα ακόμα, θα μου πεις το ονοματάκι σου. Πλανά σε πλάνη νικτράν. Αρμένησα. Αυτά. Τελειώνω. Χαιρετίσματα. Χρόνια πολλά χθες. Το Γιάννη στη Στοκχόλμη. Έτσι, το Γιάννη της Χρύσας. Το Γιάννη του κυρίου Λουκά. Το παλικαράκι μας. Στο Γιάννη τον Ιωαννίδη από την Ψαραγορά. Αιγαίων. Στο Γιάννη τον Κατουρτζίδη. Γιάννηδες πάρα πολύ Γιάννη. Στο Γιάννη τον Φιλαράκι με τον Πουλιανίτη. Έτσι. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Θα πάμε σε τέλος εκπομπής. Υπενθυμίζουμε Play Cafe Sports Cafe Domino Μπότσαρ 132 εκεί. Οι καφεδιές σας το πρωί, happy hour εκεί, τα πιάτα σας τα υπέροχα, κρασάκι, το ποτό σας το βράδυ, με VR προσωμιωτή στο πατάρι, με PlayStation κονσόλες, με τραπέζια για μπιρίμπα επί τραπέζια, 9 οθονάρες σε ένα υπέροχο χώρο, 950-950 το τηλέφωνο, στην Μπότσαρ 132. Εκεί τα ματσάκια σας. Εκεί υπέροχη ατμόσφαιρα. Φυσικά Δημητριάδης Group για ανακαίνιση, για δόμηση, για μετατροπή του χώρου σε Airbnb. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα προβλήματα, τα τεχνικά, για γυψοσανίδα, για διακόσμηση, για οτιδήποτε. 323-003
Εννοείται για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Τσαντεκίδης Cars, ανεβαίνοντας για το Ρεόκαστρο απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, εκεί 20 χρόνια και εμπειρίας. Βλέπετε το αυτοκίνητο που θέλετε με χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε. Γνωρίζουν τα αδέρφια Τσαντεκίδη όσο κανένας άλλος το αυτοκίνητο και θα σας κάνουν αυτά που θέλετε. Αυτά που θέλετε. Και εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, ο αιώνιος χορηγός. Υπέροχα, υπέροχα, καταπληκτικά πιάτα σε ένα φανταστικό ανακοινισμένο χώρο απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Νίκη, πρόκριση στο κύπελο. Θέλουμε το τρίτο σερί. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Σήμερα 5 ώρα με την Παναχαϊκή. Σας φιλώ γλυκά. Έρχεται η Τρόικα. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.